Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα, Γιώργο. Φίλες και φίλοι, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Είμαι πολύ καλά, Γιώργο. Εσύ? Τέλεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και εάν τώρα βγείτε στο μπαλκόνι ή είστε στην Αθήνα, δοκιμάστε να δείτε τον ουρανό και παράλληλα την αίσθηση της ατμόσφαιρας. Ποια είναι αυτή, να εξηγήσουμε στον κόσμο? Ο κόσμος καίει μόνο ξύλα, δεν καίει πετρέλαιο, και όλη η Αθήνα, επειδή δεν φύσαγε απόψε, τη νύχτα, είχε αυτή την οσμή του καμένου ξύλου. Αυτή είναι η εικόνα της Αθήνας τώρα. Έτσι. Αυτή είναι η εικόνα της Αθήνας στην παραλιακή. Μπράβο. Στο βάθος είναι η Γλυφάδα και το Φάληρο. Έτσι. Και αυτή η άπνοια, λοιπόν, που είχε νωρίς το πρωί μαζί με την καύση των ξύλων, δημιούργησε αυτή την αίσθηση. Έδινε αυτή την αίσθηση. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, όταν βγήκα από το σπίτι ερχόμενη προς το σταθμό, ένιωθα ότι είμαι στο χωριό. Ναι. Που ξυπνάς το πρωί 6-7 η ώρα και μυρίζει το τζάκι. Αυτή η υπέροχη μυρωδιά. Εμένα μου άρεσε, λοιπόν. Υπάρχει πολύ καμένο ξύλο και εδώ, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι. Σημαίνει πολλά αυτό. Η οικονομική κρίση έφερε όλη αυτή την εξέλιξη. Χαλάει ο καιρός από το βράδυ και μετά. Τετάρτη και Πέμπτη θα κάνει πάρα πολύ κρύο. Πολύ κρύο, φίλες και φίλοι. Και βέβαια ο καιρός είναι από τις πρώτες ειδήσεις που ενδιαφέρουν χιόνια, τους πολίτες. Για σήμερα, βροχές, στα ορεινά κυρίως. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μικρή, πολύ μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, 2-3 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Ναι, γι' αυτό. Αυτό θα είναι μέχρι το μεσημέρι, γιατί είναι νότιοι άνεμοι. Ακριβώς. Μετά αρχίζει να αλλάζει χαλάει. Ο καιρός. Αλλά και μέσα χιόνια έχουν δει σε πολλές περιοχές. Βέβαια, στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε και μείον 17 στη Φλόρινα. Τα φαρμακεία και Δευτέρα και Τρίτη θα είναι κλειστά. Και εδώ θα δούμε σε λίγο για ποιο λόγο ο κόσμος μένει χωρίς φάρμακα. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Λουράντο αργότερα και θα απαντήσει όλα τα ερωτήματα, τις απορίες και τις διαμαρτυρίες που έχουν από τον κόσμο. Γιατί, Γιώργο, για ακόμη μια φορά ο κόσμος έρχεται σε δύσκολη θέση. Εγώ κουράστηκα έτσι με αυτή την ιστορία. Αυτό το πράγμα το έκρατα οι μήνες. Οι πολιτικοί δεν έχουν το Θεό τους. Τους είδατε. Μόλις πει κάποιος δεν έχουν να πληρώσω τη ΔΕΗ, του λένε είσαι μπολσεβίκος. Είναι καινούριο κόλπο αυτό. Μιλάς για τον Άδη. Ή κατέβα εσύ στην πολιτική να λύσει το θέμα. Αυτή είναι η απάντησή τους. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό, λοιπόν, εάν μας προκαλέσουν, θα την πάρουν την απάντηση. Εάν μας προκαλέσουν μία, δύο, τρεις και πούνε κατεβείτε εσείς στην πολιτική, θα τρέχουν να μαζέψουν την ψήφο τους. Και το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί άμα ενωθούμε εμείς όλοι μαζί, θα πετύχουμε αυτό που πετύχαμε για τις τροφές, για τα φάρμακα, για τους γιατρούς και όλα τα υπόλοιπα. 2-10-48-00. 170-174, ο δικός μας αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας. Και βέβαια. Και το email μας στο καλημέρα@papakisky.gr. Παρακαλώ, ναι. Πια. Για πες το email μας στο καλημέρα@papakisky.gr. Και σε αυτό το email δεχτήκαμε πολλά μηνύματα και σε αυτό που λέει ο Γιώργος πάνω, στην αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη χθες με το χαράτσι της ΔΕΗ. Πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, Γιώργο, που αντιδρούσαν πολύ έντονα σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το λέμε στον αέρα, γιατί οφείλουμε να το μεταφέρουμε. Ναι, ήταν τόσο πολλά τα μηνύματα. Θεσσαλονίκη και λοιπά, ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα. Διότι πού θα πάει τώρα, δηλαδή. Η πείνα φορά και η αγανάκτηση δεν έχουν χρώμα πάντως. Αυτό φορά είναι το σημαντικότερο που λέμε. Που θα διαμαρτύρεται ο πολίτης και θα λέει δεν έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ. Αύριο την άλλη θα ξαναβγεί η ΕΙΔΑΠ και θα ζητάει αυξήσεις, γιατί χρωστούν 650 εκατομμύρια τα Υπουργεία έναντι μόλις 17 των πολιτών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη. Αλλά γι' αυτό δεν μιλάει κανείς, όπως και για τα χρέη που έχουν τα κόμματα, Γιώργο, και στη ΔΕΗ. Κόψανε το νερό υπουργού, κόψανε το ρεύμα υπουργού. Στους ανθρώπους πάνε και το κόβουν το ρεύμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Ξέρεις πότε θα δώσουν τα επιδόματα στον κόσμο? Μετά από 6 μήνες. Ναι. Τα επιδόματα των παιδιών θα δοθούν μετά από 6 μήνες. Και είναι στο περίμενε στις οικογένειες. Και την ίδια ώρα οι βουλευτές έχουν αφορολόγητο το 75% του εισοδήματός τους. Ενώ όλοι οι άλλοι εμείς φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ. Πολύ ωραία. Ζήτα ψήφισμα, λέει, της ελληνικής δημοκρατίας. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί η δημοκρατία να κάνει διακρίσεις μεταξύ εχόντων και μη εχόντων. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία εμείς εδώ κουβεντιάζουμε. Η μείωση των συντάξεων, και να το σημειώσουμε αυτό, Μάγδα, θα είναι από τη σύνταξη του Ιανουαρίου και μετά, ναι, αλλά θα υπολογιστεί Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, για να μην είναι τόση μεγάλη η μείωση. Έχω εδώ τις περικοπές στους μισθούς. Μιλάμε για περικοπή έως και 700 ευρώ το μήνα. Είναι οι κάρτες, είναι έτοιμη δουλειά που ετοιμάσαμε χθες με τον Αλέκο τον Βασιλόπουλο. Και βέβαια την Τρίτη έχουμε τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Να δούμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Δεν ξέρεις ποια είναι η ιστορία τώρα.
Κάτι ξέρει εσύ. Τι την κάνανε από τον Καμένο και φύγανε. Γιατί είχαμε τις αποχωρήσεις αυτές. Για να κάνουν ένα κόμμα που θα στηρίξει Σαμαρά, επειδή ο Κουβέλης είναι έτοιμος να την κάνει. Γιατί ο Κουβέλης δεν θα αντέξει τα μέτρα. Γιατί ο Κουβέλης δεν θα αντέξει καινούργια μέτρα. Κατάλαβες. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα. Αργότερα που θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Καμένο εδώ, θα του θέσουμε αρκετά ερωτήματα. Τρία κόμματα αλλάζουν όνομα. Mm. Έτσι, φίλες και φίλοι, αλλάζει όνομα η Νέα Δημοκρατία, αλλάζει όνομα το κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη και αλλάζει όνομα και το ΠΑΣΟΚ. Αλλάζουν όνομα. Αλλά... θα σας πούμε σε λίγο τα ονόματά τους. Mm. Καταλαβαίνετε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχει κατατεθεί και ένας τίτλος στον Άριο Πάγο να υπάρχει. Για ένα καινούριο κόμμα να είναι στην άκρη και όλα αυτά θα τα δούμε Παντός, στην Γιώργο, συνέχεια. Ονόματα θα αλλάξουν, τακτικές, λογικές και πρόσωπα. Όχι, δεν θα αλλάξουν από αυτά τα καινούργια Γιατί, κόμματα. Θα σου πω κάτι. Γιατί το όνομα τι να το κάνω να αλλάξει. Και το ΠΑΣΟΚ δεν το αλλάξανε. Φταίμε εμείς που βγάζουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Σωστό αυτό. Φταίμε εμείς. Κανένας άλλος δεν φταίει. Κανένας άλλος δεν φταίει. Που βγάζουμε τα ίδια πρόσωπα ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα τους πούμε άντε τώρα στην πάντα. Και κάτι άλλο. Γιατί όλοι αυτοί που τριγυρνάνε οι πολιτικοί δεν φτιάχνουν ένα νόμο που να λέει δύο φορές μπορείς να εκλέγεσαι, κύριε. Δύο φορές βουλευτής. Και μετά σπίτι σου. Δεν το κάνουν αυτό. Γιατί έχουν βρει το βουλευτιλίκι επάγγελμα. Επάγγελμα. Όποιος εκλεγεί μια ή δύο φορές, μένει εκεί μόνιμος. 9 λεπτά πριν από τις 7 και μέχρι ξεκινήσει πάρα πολύ το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, Γιώργο, αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρώτα και πάνω ο πολίτης είναι αυτός Θυμάστε που τρέχει να βοηθήσει, να στηρίξει. Και το Όλοι Μαζί Μπορούμε δημιουργήθηκε διότι δεν υπάρχει πρωτοβουλία του κράτους. Υπάρχει όμως ιδιωτική πρωτοβουλία και μέσα από αυτή βγαίνουν ανθρώπινες συγκινητικές ιστορίες. Δείτε τι Θα κάνατε, δείτε και στο επόμενο βίντεο. Δείτε τι κάνατε εσείς οι ίδιοι. Ελάτε. Σαν άλλοι Άι Βασίλειδες, χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας σε Γλυφάδα, Άγιο Δημήτριο, Μαρούσι, Πάτρα, Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης προσέφεραν παιχνίδια για τα παιδιά των Ιδρυμάτων που στηρίζει το Μαζί για το Παιδί. Παρότι και εγώ και η σύζυγος είμαστε άνεργοι, παρόλα τα αυτά θέλαμε να κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδάκια. Έστω και αυτό το λίγο να προσφέρουμε κάτι, γιατί εμείς έχουμε παιχνίδια, αλλά παιδάκια δεν έχουν. Έχουμε ενθουσιαστεί με αυτές τις προσπάθειες του ΣΚΑΙ γενικώς και αυτά είναι από τις εγγονές μου που βλέπουν και εκείνες και είπανε πήγαινε τα αυτά για τα παιχνίδια από εμάς. Καινούρια παιχνίδια όπως βλέπετε. Επιτραπέζια, ηλεκτρονικά, κούκλες, παραμύθια και κάθε λογής παιχνίδια συγκεντρώθηκαν, χωρίστηκαν σε κατηγορίες, μπήκαν σε κούτες και πήραν το δρόμο για να φέρουν το χαμόγελο στα χείλη εκατοντάδων παιδιών. Στο Μαρούσι ο κόσμος άρχισε να φέρει παιχνίδια ήδη από τις 9 το πρωί, ενώ υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι τα άφησαν ακόμη και από το προηγούμενο βράδυ. Έφερα κουκλάκι. Πού θα πάνε αυτά τα παιχνίδια? Σε φτωχά παιδάκια. Είσαι χαρούμενη που τα δίνεις αυτά τα παιχνίδια? Ναι. Αρρωγός της προσπάθειας του ΣΚΑΙ είναι η Εθνική Τράπεζα. Πράγματι, αν δεν το δεις, δεν μπορεί να το πιστέψεις. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ το ΣΚΑΙ και ευχαριστώ και όλους τους εθελοντές της Εθνικής Τράπεζας που είναι εδώ πέρα σήμερα και σε τόσα άλλα σημεία στην Ελλάδα, σε όλες αυτές τις 25 εκδηλώσεις που κάνουμε για να φέρουμε δώρα στα παιδιά. Να δώσουμε χαμόγελο στα παιδιά, στις οικογένειες που δοκιμάζονται στην πατρίδα μας αυτόν τον καιρό. Και πραγματικά βλέπω όλη την ανταπόκριση, βλέπω το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών μας. Και όσο και να κάνουμε δεν είναι αρκετό. Όλοι μαζί, ό,τι μπορούμε, ακόμα έχουμε καιρό να φέρετε δώρα. Έχουμε μαζέψει πάνω από 1.100 κούτες με δώρα και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που βλέπω αυτή την ανταπόκριση και βλέπω το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών. Σε όλα τα σημεία συγκέντρωσης παιχνιδιών το σκηνικό θύμιζε πάρτι. Με παραμύθια. Και θα λέω παραμύθια εκεί μαζί με τις άλλες παραμυθοφόρες. Τραγούδια από παιδικές χοροδίες. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτα να μην ανοίξει. Ήρωες κινουμένων σχεδίων. Και Έλληνες ταχυδακτυλουργούς της Διεθνούς Αδελφότητας Μάγων. Πες το δυνατά να σ' ακούσουν όλοι, αμπρακατάμπρα. Πολύ ωραία, και για βγάλε να δούμε, είναι ακόμα μέσα. Από ό,τι φαίνεται, τα μάγια έπιασαν και τα παιχνίδια που συγκεντρώσαμε το Σάββατο στα 6 σημεία δράσης γέμισαν 1.160 κούτες. Συνολικά φτάσαμε τις 2.310 κούτες και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Είμαστε σίγουροι θα πετύχουμε το στόχο μας να μαζέψουμε 10.000 παιχνίδια που θέλουμε για όλα τα παιδιά που είναι από ενώσεις και φορείς που μαζί για το παιδί.
Είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου. Βλέπετε τι γίνεται, χαμός πραγματικά. Από μικρά παιδάκια που μας φέρνουν μέχρι μεγάλους παππούδες και γιαγιάδες που μας φέρνουν τα παιχνίδια των εγγονών τους. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα της κοινωνικής συνεισφοράς που δίνει η Εθνική, ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και να δώσουμε τη χαρά του παιχνιδιού σε όλα τα παιδιά. Η δράση θα συνεχιστεί και το επόμενο Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου. Πέντε λεπτά πριν από τις 7 ξεκινήσαμε με αυτές τις γλυκές ευχές, τις δικές σας ευχές, τη δικιά σας προσπάθεια και έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από όλη την Ελλάδα δεν έχει πληρωθεί ο κόσμος. Έρχεται ο κύριος Βαβουγιός τώρα, των Ελλήνων συνταξιούχων. Σφαγή του Δράμαλη στην κυριολεξία. Περικοπές, παρακράτηση. 20 φορές κόψανε την σύνταξη των Ελλήνων συνταξιούχων. Και έχεις τώρα πολιτικούς και σου λένε, άμα δεν γουστάρετε εμάς, κατεβείτε εσείς. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Αν μας συνεχίσετε να μας προκαλείτε κατά αυτόν τον τρόπο, θα το κάνουμε. Και θα δείτε τι έχει να γίνει. Σας λέω, θα μαζεύετε την ψήφο σας. Να το ξέρετε. Διότι όλοι αυτοί οι ανώνυμοι πολίτες, αν μαζευτούνε, εσείς θα καθίσετε στην άκρη. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. 2-10-48-00-170 έως 171 και 172, Μάγδα. Πάμε στα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρες έχουμε από την Ιωάννα από το Γαλάτσι. Η Αθηνά μας καταγγέλει ότι την Παρασκευή ήταν να περάσει και ΚΕΠΑ από το ΙΚΑ Γιώργο Αμαρουσίου. Ορίστε. Την ακυρώσανε γιατί απουσίαζε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Δυστυχώς έχω να σας πω ότι δεν είναι η μόνη η κυρία Αθηνά. Με τίποτα. Τα προβλήματα του ΚΕΠΑ και τις ελλείψεις που υπάρχουν στους γιατρούς μας το θέτεται συχνά. Γιώργο, πού θα κάνουν απογραφή οι χείρες, τι δικαιολογητικά χρειάζεται, ρωτάει η κυρία Μαρία από το ΕΓΑΛΕΟ. Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, πιστοποιητικό οικογενειακό. Κατάσταση, τελευταίο εκαθαριστικό, υπεύθυνη δήλωση και οτιδήποτε άλλο. Και η εγγραφή αυτή, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει. Το τελευταίο εκαθαριστικό λέει πιστοποιητική ταυτότητα. Μπράβο. Και στο ασφαλιστικό ταμείο, από εκεί που παίρνετε, έτσι, από εκεί που παίρνετε την σύνταξή σας. Αυτά. Εδώ. Ξεχάσουμε κάτι και να πούμε ότι απογράφονται και τα παιδιά που είναι άνω των 12 ετών. Μην το ξεχάσετε αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα δεχόμαστε για τους ομολογιούχους. Ο Γιώργος σου στέλνει ένα μήνυμα και λέει τι θα γίνει με τους ομολογιούχους που έχουν χάσει τα λεφτά τους. Τους κλέψανε τα λεφτά. Είμαστε ίσως από τις λίγες εκπομπές που τους στηρίζουμε τόσο πολύ. Δεν θυμάστε τη διαφήμιση. Και τους δίνουμε τη φωνή. Δεν χρειάζεται να το λέμε, Μάγδα μου. Το λέμε και εγώ γιατί θέλουν στήριξη από όλα τα μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους παίζουν, δεν βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, δεν έλεγε το δημόσιο με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Η διαφήμιση. Ναι, πάρτε ομόλογα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και λέγανε πήραν λοιπόν οι άνθρωποι. Δεν πήγαν τα λεφτά στο εξωτερικό. Έτσι. Τα κρατήσανε εδώ. Μπράβο. Τα κρατήσανε εδώ και πάνε να στηρίξουμε την πατρίδα. Και η πατρίδα τι τους έκανε. Η κυβέρνηση Πασόκ. Κραπ. Ο άλλος με τα νησιά Κέιμαν όμως που είχε τα ομόλογα τον πληρώσανε κανονικά. Πέστε μου λοιπόν τώρα. Πέστε μου. Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Βάλαν το εφάπαξ, βάλαν τα λεφτά τους, βάλαν τα πάντα. Ταλαιπωρημένοι, ναυτικοί βάλαν τα λεφτά. Άνθρωποι που ήταν στη Γερμανία βάλαν τα λεφτά. Αυτούς τους ανθρώπους γυρίζει να τους κοιτάξει κανείς. Γιώργο, κανείς δεν γυρίζει να τους κοιτάξει, γιατί πολύ απλά οι πολιτικοί τους βλέπουν, τους είδαν ως αριθμούς και το απέδειξαν στην πράξη. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι απογοητευμένοι. Θέλω να πούμε την καλημέρα μας, Γιώργο, σε έναν φίλο. Δεν θα πούμε το όνομά του, είναι τυφλός. Είναι ομολογιούχος και ζει στη Βόρεια Ελλάδα. Μας πήρε προχθές μες στα κλάματα ο άνθρωπος. Ήταν υστερήσεις μιας ζωής. Είχε υπολογίσει για την οικογένειά του να κάνει κάποια πράγματα. Έχει και πρόβλημα υγείας. Ο άνθρωπος τυφλώθηκε σε μεγάλη ηλικία. Είναι τώρα 17 χρόνια τυφλός. Μίλησες και μαζί του. Μια δραματική ιστορία. Και λέει: Ακριβώς. Πείτε, σας παρακαλούμε τα λεφτά μας πίσω. Και Γιώργο, οι άνεργοι, για το επίδομα των τριτέκνων, αν θέλεις, δες λίγο κι αυτό. Επίδομα τριτέκνων, θα το δώσω λίγο. Δώρο ΟΑΕΔ 21-12. Έως 21-12 είναι η τελευταία ημέρα καταβολής του δώρου και στον ιδιωτικό τομέα. 23 και 30 Δεκεμβρίου ανοιχτά τα καταστήματα. Και αύριο είναι η τελευταία ημέρα που δίνει ο ΟΓΑ επιδόματα. Έρχεται ο κύριος Ρωμανιάς τώρα εδώ. Θα τα πούμε όλα. Φίλες και φίλοι, έρχεται και ο κύριος Χριστόπουλος, έρχεται και ο κύριος Βαβουγιός, έρχεται πολλής κόσμος για να δούμε τα πώς και τα γιατί αυτών των εξελίξεων. Γρήγορο διάλειμμα 2-10-48-00-170 έως 171 και 172. Πολλά τα δικά σας τηλεφωνήματα. Πολλά μηνύματα και για το επίδομα τριτέκνου. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. 6 μήνες θα δοθούν τα επιδόματα αυτά. Γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως. Και ο χθεσινός από τη Μυτιλήνη, ο άνθρωπος που έλεγε τα λεφτά μου, γιατί δεν μου δίνετε το επίδομα, ήταν γροθιά στο πολιτικό σύστημα, 75% αφορολόγητα τα λεφτά των βουλευτών. Καλημέρα σας.
Η ώρα είναι 7 και 5. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο, φίλες και φίλοι. 16 Δεκεμβρίου σήμερα του 2012. Λυσιάζουν με πολλά τηλέφωνα. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μας λένε. Περιμένουμε αν και πως το δώρο. Κάποιοι το έχετε πάρει. Σε 9 μέρες. Κάποιοι άλλοι όχι. Όπως Γιώργο είναι οι άνεργοι. Οι οποίοι το περιμένουμε μεγάλη αγωνία. Οι άνεργοι που δεν έχουν να στηριχθούν από πουθενά. Δεν είναι ολόκληρο το δώρο των ανεργών. Ναι. Το έχουν περικόψει και έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, για να δούμε την επικαιρότητα. Ο κύριος Ρωμανιάς ήδη έχει πάρει θέση. Καλημέρα, κύριε Ρωμανιά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Έχουμε θέματα πάρα πολλά. Έχουμε εδώ θέματα. Είναι ο κύριος Βαβουγιός. Καλημέρα, κύριε Βαβουγιέ. Καλημέρα. Τι μου κάνετε? Καλημέρα σας. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. 20 φορές μειώσαν τις συντάξεις. Μόνο τις συντάξεις. Σαν δεν τρέπονται. Μόνο τις συντάξεις. 20 φορές μέτραγα χθες. 20 φορές. 7 λάφτα λέει. Έχουν ακροτηριάσει το εφάπαξ. Μάλιστα. Έχουν ακροτηριάσει το μέρισμα. Έχουν καταργήσει τα δώρα πλέον από πρώτη, δηλαδή ανατέλειο καινούριο χρόνο, μόνο με περικοπές και με ακροτηριασμούς. Αυτό είναι ο καινούριο χρόνο που μας έρχεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε λίγο Γιώργος Χριστόπουλος, διότι έχουμε πολλά και διάφορα, φίλες και φίλοι. 7 και 6 πρώτα λεπτά. Πάμε με εφημερίδες να δούμε τι γράφουν σήμερα οι κυριακάτικες εφημερίδες αναλυτικά. Γροθιά στο στομάχι, οι φωνές του ανθρώπου από τη Μυτιλίνη που έλεγε: θέλω τα λεφτά μου, έλεγε ο άνθρωπος. Είναι το επίδομα της πρόνοιας, το οποίο δεν πήρε. Και σας πληροφορώ ότι από 14 Δεκεμβρίου έχουν πάρει το δώρο τους όλοι οι βουλευτές και όλοι οι του Δημοσίου. Και τα επιδόματα πρόνοιας δεν έχουν δοθεί ακόμα. Είναι ο άνθρωπος για τον οποίο χθες στείλατε τα περισσότερα μηνύματα σχεδόν από όλη τη χρονιά. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο τον είδατε χθες στην τηλεόραση και οι περισσότεροι λέτε ότι συμπάσχετε μαζί του, γιατί στη θέση του βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι. Αν σκεφτούμε ότι οι άνεργοι στην Ελλάδα είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, Γιώργο, και πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πάρει το επίδομα πρόνοιας, αυτός ο άνθρωπος βγήκε και είπε: πεινάω, θέλω τα λεφτά μου, αυτά που δικαιούμαι. Δεν είναι μόνο αυτός. Γιατί δεν έχω να φάω. Είναι χιλιάδες άνθρωποι. Έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό και χθες κατακλείσατε το τηλεφωνικό κέντρο με μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης. Και λέτε ότι αν μπορούσατε να το κάνατε κι εσείς, θα το κάνατε. Πάμε θα πηγαίνατε στην υπηρεσία μας να ζητήσετε τα λεφτά σας. Αυτά που σας οφείλει το κράτος. Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, φίλες και φίλοι, και μετά να μπούμε στην κουβέντα μας, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλω να πάρετε χαρτί και μολύβι σήμερα, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καθημερινή, συγκροτείται Επιτροπή Σοφών για δράση κατά της φοροδιαφυγής. Πρόταση προς Ράπανο για την Προεδρία της. Επίτροπος σε ΜΕΤΑ. Θα κερδίζατε 10 δις. 10 δις. Το φόρο επιτιδεύματος όμως δεν τον έχουν φέρει. Που λέει τι θες να είσαι, ηλεκτρολόγος, μάλιστα. 5 χιλιάρικα τώρα για να πάρεις την άδεια. Και άλλα 5 για άσκηση επαγγέλματος. Φέρε 10 χιλιάρικα και κάνε τον ηλεκτρολόγο. Τι θες να είσαι, θέλεις να είσαι να βάφεις και να κάνεις κάτι άλλο ή να ανοίξεις ένα μαγαζί. Φέρε 7 χιλιάρικα και μετά κάνε ό,τι θέλεις. Να δεις πώς μαζεύεις τα λεφτά. Δεν το κάνουνε γιατί είναι οι ψήφοι. Πάμε παρακάτω. Ακούμε μια κουβέντα, Γιώργο. Αμέσως μετά τις εφημερίδες. Σε εθνικό πένθος Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ είναι ο Ομπάμα. Πιο σταθερή η κυβέρνηση. Προκλήσεις παραμένουν. Στόχος τώρα οι αποκρατικοποιήσεις. Γράφει Καθημερινή. Τρεις πολυεθνικές για πετρέλαιο στο Βόρειο Ιόνιο. Εδώ είμαστε. Τρεις πολυεθνικές για το πετρέλαιο στο Βόρειο Ιόνιο. Καταραίει η απασχόληση, μειώνονται οι εισφορές. Για πρώτη φορά οι μη εργαζόμενοι περισσότεροι από τους εργαζομένους στην Ελλάδα. Αυτό κατάφεραν οι κυβερνήσεις του μνημονίου. Για πρώτη φορά καταραίει η απασχόληση. Βλέπετε εδώ, οι εργαζόμενοι υστερούν κατά 1 εκατομμύριο από τους μη απασχολούμενους. Φίλες και φίλοι, είναι η κάρτα που είχαμε δείξει πριν από 15 μέρες και σε λίγο θα σας την δώσω πάλι. Μην και θυμίσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Παπανδρέου για τον έναν άνεργο σε κάθε οικογένεια. Πόσο Λαβρεντιάδης δανείστηκε 50 φορές την αξία της αλάπης. Δανείστηκε 50 φορές και οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι. Έτσι. Και τον Λαβρεντιάδη τον πάνε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, γιατί τώρα λέει εμφάνισε όλες τις ασθένειες. Κρίθηκε προφυλακιστέως, αλλά από χθες τον έχουν κάνει μια μεγάλη διαδρομή σε όλα τα νοσοκομεία. Πραγματικά γελάει ο κόσμος, οι πολίτες, και αναρωτιούνται αν τελικά θα βρουν ή όχι το δρόμο προς τις φυλακές. Γιατί για εκεί ξεκίνησε ο κύριος Λαβρεντιάδης σύμφωνα με τον νόμο του κράτους, αλλά τελικά κατέληξε στα νοσοκομεία. Ακριβώς. Και αναζητούν και τον στενό του συνεργάτη. Κι άλλους, 35 άτομα είναι. Λοιπόν, η Αυγή. Αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση Σαμαρά. Πρώτο θέμα. Ταξίδι Τσίπρα σε Βραζιλία και Αργεντινή. Θα δει πολλούς. Θα δει το Λούα Λούα, θα δει την πρόεδρο της Βραζιλίας, τον πρόεδρο του Περού κλπ. Την προεδρίνα της Αργεντινής.
Βλέπετε εδώ, φίλες και φίλοι, όλη αυτή την εξέλιξη. Ήδη ταξιδεύει ο κύριος Τσίπρας προς Νότιο Αμερική. Πάμε στο παρόν να δούμε τι γράφει. Για τον ενεργειακό έλεγχο της Ευρώπης, αμερικανο-ρωσικός πόλεμος για ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. 1,4 δις ευρώ προσφέρουν οι Ρώσοι και η φιλοαμερικανική εταιρεία μόλις 400 εκατομμύρια ευρώ. Βγάζουν από το ψυγείο το σιμίτι και από εκεί και πέρα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ έφυγαν από τις τράπεζες την τελευταία εβδομάδα πρώτων εκλογών του Ιουνίου. Γιατί έφυγαν όμως, Γιώργο? Γιατί ο κόσμος δεν εμπιστευόταν τα λεφτά τους στους πολιτικούς. Ήταν και οι δηλώσεις οι οποίες... Γιατί όταν τα εμπιστεύτηκε με το πάρτε ομόλογα δημοσίου και έρχεται το κράτος να σας στηρίξει, τους τα φάγανε τα λεφτά. Γι' αυτό τα πήραν οι πιο πολλοί και σηκώθηκαν και φύγανε. Ήταν και οι δηλώσεις των πολιτικών τότε που προκάλεσαν πανικό στους πολίτες και τους έκαναν να νιώθουν ότι το μέλλον στην Ελλάδα είναι αβέβαιο. Έτσι. Τελικά όλα αυτά έπεσαν σε ένα κενό. Το βήμα. Και οι πολίτες έπραξαν, όπως λέει και η εφημερίδα. Η συμφωνία για τα 52,4 δις αλλάζει το πολιτικό τοπίο. Νέα κόμματα στον ορίζοντα. Ο συναγερμός Σαμαρά. Λέτε να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία και να την πει συναγερμό όπως ο Παπάγος? Ναι. Καθόλου απίθανο. Ακόμα ένα όνομα έχει κλείσει για τη Νέα Δημοκρατία, θα σας το πω μετά. Οι αγωνίες των ανεξάρτητων φυγάδων, οι οποίοι και αυτοί ετοιμάζονται για κόμμα και ψάχνουν να γίνουν 10 με κάτι άλλους που ανεξαρτοποιήθηκαν. Ο Γρίφος Παπαδήμου, αν κατέβει ο Παπαδήμος δεν πάρει ούτε την ψήφο του. Η ελιά του Βενιζέλου, ενδέχεται το Πασόκ να γίνει ελιά. Όπως είναι στην Ιταλία. Οι επιδιώξεις του Κουβέλη, το κλείσιμο του ΚΚΕ, η Λάτιν εκδοχή του Τσίπρα. Οι μεγάλες business της επόμενης ημέρας, θα γίνει Ελλάδα-Σαουδική Αραβία και ήθελε να γίνει βασιλιάς και κατέληξε στο κελί. Εδώ, Λαβρέντης Λαβρεντιάδης και ένας σκοτεινός 20χρονος πίσω από τη σφαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Άνταμ Λάτζα, ένας μοναχικός πανέξυπνος νέος, θα πούμε σε λίγο κάποια πράγματα γι' αυτόν. Για το κάνεις. Που έχει συγκλονιστεί όλος ο πλανήτης. Όταν η εξυπνάδα γίνεται δολοφονία, τέλος, έγκλημα. Κυριακάτικη δημοκρατία. Αυτό το θέμα μας ενδιαφέρει όλους. Το 75% των βουλευτικών αποδοχών αφορολόγητο. Το δικό μας, γιατί δεν είναι? Με τον νόμο. Οι αποδοχές μας, Γιώργο, εμάς τα απίστευτο, παιδιά, απίστευτο. Το 75% των βουλευτικών αποδοχών αφορολόγητο. Θα το βλέπουν αυτό, Γιώργο, οι άνθρωποι που έχουν οικογένειες με τρία παιδιά, με τέσσερα παιδιά, που φορολογούνται, τους τσακίζουν στην κυριολεξία. Μας τα έχει πει και ο κ. Αλεξιάδης. Σηκώνεται η τρίχα κάγκελο με αυτό το πράγμα. Η εκταμείευση της δόσης πυροδοτεί διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό. Η συντέλεια των κομμάτων. Η κατάρρευση των ταμείων. Τρία χρόνια αναμονή για τη σύνταξη. Νέες μειώσεις 30 έως 50% στα ΕΦΑΠΑΞ από τον Ιανουάριο το 2014. 11 υπάλληλοι μόνο για να δώσουν ΕΦΑΠΑΞ σε 40.000 κόσμο. Αυτό σημαίνει αμέσως, συνεπάγεται ότι είναι στον αέρα το ΕΦΑΠΑΞ 40.000 μάλιστα, ανθρώπων, μάλιστα. Γιατί κανείς δεν μπορεί πολύ απλά να τους εγγυηθεί ακριβώς, ότι με 11 υπαλλήλους θα μπορέσουν ακριβώς να φέρουν σε πέρας αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να κάνουν. Είναι πολύ η δουλειά. Πάμε στο έθνος. Ώρα αλλαγών σε πρόσωπα και μοντέλο διακυβέρνησης. Υπουργοί κάτω από τη βάση στο βαθμολόγιο του Μεγάρου Μαξίμου, παρασκήνιο. Ποιοι ξεκίνησαν το βρώμικο πόλεμο κατά του Στουρνάρα. Στους δρόμους κατά του μνημονίου τα παιδιά του Χριστόφια. Ο Βουλγαράκης και ο Καμένος, η συνάντηση στη Βουλιαγμένη. Θα τον ρωτήσουμε τον κύριο Καμένο αν συναντήθηκε στη Βουλιαγμένη. Και... είναι ένας άνθρωπος νομίζω που απαντάει σε όλα και θα το δούμε και αργότερα. Χρυσά εφάπαξ για τους υπαλλήλους της Βουλής, έκαστος 160.000 ευρώ. Λεφτά δηλαδή υπάρχουν για τους υπαλλήλους και για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει, κύριε Παπαδήμου. 160.000 το ΕΦΑΠΑΞ. Όταν οι άλλοι θα πάρουν 26.000. Και μπήκαν και χωρίς εξετάσεις στη Βουλή. Δες και αυτό τον αριθμό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον εδώ, 27,2 εκατομμύρια ευρώ σε 170 άτομα μόνο. Μάλιστα. Όταν ας πούμε λεφτά για επιδόματα δεν υπάρχουν, λεφτά για τα συσίτια στα σχολεία, για το φαγητό στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν αυτά εδώ τα ποσά. Ασυλία. Και στους φόρους έχουν οι βουλευτές. Ακύρωσαν στα μουλοχτά νόμο που θα τους φορολογούσε. Ακυρώσανε στα μουλοχτά νόμο που θα τους φορολογούσε. Εκεί ο υπουργός δεν είχε ανοιχτά τα μάτια του. Ε, ή έκλεισε τα μάτια του εκείνη την ώρα. Και ο μικρός ήρωας της Καβάλας, ένα χαρισματικό παιδί, ήταν ο 15χρονος τηλέμαχος που θυσιάστηκε στις φλόγες για να σώσει τα αδέρφια του. Ήταν το θέμα της προηγούμενης εβδομάδας. Που κάηκαν και τα τρία παιδάκια ζωντανά. Θέμα. Παπανδρέου, Παπακωνσταντίνου,
πώς τη λέγανε την κυρία Διαμαντοπούλου. Και η κυρία Διαμαντοπούλου. Και ο άλλος υπουργός πολιτισμού. Υπουργός πολιτισμού. Γερουλάνος. Ο Γερουλάνος. Ούτε το όνομα δεν θυμόμαστε. Διδάσκουν οικονομικά αυτοί που έβαλαν την Ελλάδα στο Δουνουτού. Όλοι οι κυπουροί στο Χάρβαρντ. Ρε, το Χάρβαρντ γέμισε από κυπουρούς. Μετά τον Παπανδρέου. Μετά γέμισε κυπουρούς το Χάρβαρντ. Μετά τον Παπανδρέου και η Παπακοσταντίνου Γερουλάνος Διαμαντοπούλου ξεπλένονται πολιτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθίστε εκεί, παιδιά, στο Χάρβαρντ, στην Κυπουρική. Έτσι. Γιώργο, κοίταξε, να προτείνουμε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπει. Θυμάσαι που είχε πει ο κύριος Παπανδρέου να κάνουμε εδώ πέρα που έλεγε η ΕΚ σχολή ηγετών. Το θυμόσαστε αυτό, Γιώργο. Που ήθελε να κάνει τη σχολή ηγετών, το είχε προτείνει μάλιστα σε ξένο κανάλι. Σκοτώσανε τη χώρα και. Να μαζευτούν όλοι. Μην πάτε, βρε παιδιά, στο εξωτερικό και χάνουμε τέτοια ταλέντα. Ελάτε στην Ελλάδα να μας πείτε πώς μας βουλιάξατε. Έτσι. Να το μάθουν και οι υπόλοιποι λοιπόν που έρχονται. Κρίμα, είναι αδικία από το Θεό. Γιατροί, αγρότες και σκοπιανοί στα χέρια του ΔΟΕ. Πάμε να σωθούμε μετά τη δόση Σαμαράς, νέος παραθώνιος του Σαμαρά, χρήμα στην αγορά, επιστροφή καταθέσεων και ξένες επενδύσεις. Αυτά, φίλες και φίλοι. Ποιοι και γιατί φοβούνται αν θα μιλήσει, τρέμουν αυτοί που τα πήραν, υπόθεση Λαβρεντιάδη. Και θα δείτε πόσοι συνοστίζονταν να φωτογραφηθούν με τον κύριο αυτό, από τον πρώτο πολίτη της χώρας μέχρι και μήπως δε σου εγέρθητη. Άλλο θέμα της εφημερίδας. Real News. Οι πρώτοι μνηστήρες για τα πετρέλαια. Πριν ακόμη, ευχαριστούμε Αλέκο, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι έρευνες, εμφανίστηκαν οι πρώτοι μνηστήρες για τα πετρέλαια. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Ευάγγελος Λιβεράτος, Υπουργός Περιβάλλοντος. Πολυεθνική κινητικότητα. Και από εκεί και πέρα, τα 6 θαλάσσια μέτωπα για την ανακήρυξη των ΑΟΣ. Εδώ, Τάσος Μητρόπουλος. Ο ράμπο των γηπέδων συνεπλάκει με Γεωργιανό στην είσοδο της πολυκατοικίας. Και τον έβγαλε νοκάουτ. Του χτυπήσαν το κουδούνι του ανθρώπου. Κατεβαίνει να δει κάτω τι συμβαίνει. Δεν βλέπει κανέναν. Πάει στο υπόγειο και βλέπει τον Γεωργιανό. Και του βγάζει μαχαίρι. Και εκεί ο Μητρόπουλος ντερέκει, έτσι. Και καλεί του ώρα του Τάσου. Λέει για την Ένα και το παιδί θα σκότωνα χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι μια αγαπημένη οικογένεια. Μια έτσι αγαπημένη οικογένεια πολύ. Ένα λατρεμένο ζευγάρι και μακάρι να είναι έτσι πάντα, τους ευχόμαστε. Τύπος Κυριακής. Πώς στήθηκε, ποιους καίει. Σκάνδαλο Λαβρεντιάδη. Τα 701 εκατομμύρια ευρώ της Proton Bank που μοιράστηκαν σε εταιρείες βιτρίνες. Τα πρόσωπα κλειδιά στο μεγάλο κόλπο. Η πυραμίδα των επιχειρήσεων. Η απέλαση στα μίντια. Η κοσμική ζωή και οι φιλανθρωπίες που τον έβγαλαν στο παιχνίδι των ισχυρών. Το παρασκήνιο της δόσης και η business της επόμενης ημέρας. Καμένος, ο δημιουργός του χάους, λέει ποιος, ο Μανώλης. Και Σαχινίδης. Χρειάζεται νέα προγραμματική συμφωνία για να αποφύγουμε ατύχημα. Κουραστήκαμε με τα ατυχήματα, κύριε Σαχινίδη. Και απίστευτα προνόμια. Χρυσό εφάπαξ, 550.000 ευρώ σε υπάλληλο της Βουλής. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Μισό εκατομμύριο. Τι είναι αυτό, χρυσό εφάπαξ. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Καλά, χρυσό εφάπαξ, 550.000 ευρώ. Δεν το πιστεύω, παιδιά, σε υπάλληλο της Βουλής. Ναι, ο κανονισμός Βουλής προβλέπει έξτρα εφάπαξ 75 μισθών για κάθε εργαζόμενο που βγαίνει σε σύνταξη. Τι είναι αυτά, κύριε Ρωμανιά. Αυτό το πράγμα τι είναι. Χωρίς σχόλια. Καλά, δεν τρέπονται. Και μετά μας λένε, άμα θέλετε κατεβείτε υποψήφοι. Άμα κατέβουμε, δεν θα βρουν ούτε την ψήφη τους. Εδώ μιλάμε για ένα προνομιακό καθεστώς αμοιβών πάντως, που το χαίρονται μόνο οι υπάλληλοι της Βουλής. Ο κανονισμός της Βουλής, ελάτε κύριε Χριστόπουλε, ελάτε. Ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει έξτρα εφάπαξ 75 μισθών για κάθε εργαζόμενο που βγαίνει σε σύνταξη. Και δες λίγο και αυτό, Γιώργο, πάντως, αν θέλεις. Αυτό, Γιώργο. Εδώ. Απίστευτο. Να το δούμε λίγο αυτό, μπορούμε να κάνουμε λίγο zoom. Γιατί η απόφαση της κυβέρνησης την περασμένη Τετάρτη να αποσύρει για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα την επίμαχη ρύθμιση για τη μισθολογική εξίσωση των υπαλλήλων της Βουλής με τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους επανέφερε με εμφαντικό τρόπο στο προσκήνιο της σιωπηρής πραγματικότητας μιας προνομιακής μεταχείρισης που χρόνια καλυπτόταν από το πολιτικό σύστημα. Αυτό σημαίνει πολλά. Και βγήκε ο Σαμαράς και λέει θα το λύσω. Ναι, το λύσει όμως. Μια κουβέντα όμως. Δεν μπορεί να του κουνάνε την ουρά 150-200 και ένας ολόκληρος λαός. Κύριε Βαβουγέ, πόσα εκατομμύρια είστε συνταξιούχοι.
Πόσα εκατομμύρια είστε? Οι συνταξιούχοι είναι περίπου ένα γενικά οι συνταξιούχοι, ναι, είναι 2,5 εκατομμύρια. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έτσι κάνουμε ένα τσάφ εγώ και ο Ρωμανιάς. Ναι. Για πλάκα να πούμε, ναι, ναι, ότι κάνουμε μια μάζοξη ολονών σας. Τι θα γίνει, πέστε μου. Ένα κόμμα. Πώς θα πάρουμε. Για πλάκα να το κάνουμε. Οι συνταξιούχοι, αν πάνε μονιασμένοι, ναι, για να κάνουν, θα κάνουν μια κυβέρνηση. Α, μπράβο. Πάντως, λοιπόν, πάντως, Γιώργο, έχει γίνει αυτή η προσπάθεια στο παρελθόν και απέτυχε. Ναι, γιατί δεν υπήρχε συντονισμό. Ναι, λοιπόν, εξαρτάται ποιος το κάνει και πώς. Γλιτώσαμε το κρεμό. Πρώτο θέμα στο παρασκήνιο. Το χωνί. Ποιοι ζουν με 54 ευρώ το μήνα. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, έρχεται φοροθάνατος το 2013. Μακεδονία. Τι λένε οι πολίτες για ψωμιάδι και διαδοχή. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας θεωρείται το φαβορί. Ριζοσπάστης. Διαδηλώσεις κόντρα στην φορολιστία την Τετάρτη 19 Δεκέμβρη. Σφάζονται στα πόδια του Σαββίδη για τον ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο θέμα. Μπουμσόγκ, τέλος. Στο Παναθηναϊκό. Βλέπετε εδώ, τέλος. Goal news. Καπνισμένες κάνες. Κέρδισε 2-1 Ολυμπιακός τον Πανιόνιο. Η Πράσινη. Άλλα κόλπα. Ο Βίκτορ Βιτόλο θέλει την νίκη στη Βέρεια και υπόσχεται 100% Παναθηναϊκό δεύτερο γύρο. Sport Day. Κι όμως χωράνε Τζιμπούρ και Μίτρογλου. Ώρα των σπορ. Για αυτούς πάει η ΑΕΚ. Βλέπετε εδώ. Μια γροθιά για νίκη και λύση. Και φως και κακός και άτυχος Ολυμπιακός. Τρία δοκάρια ο Μίτρογλου. Αυτά, φίλες και φίλοι, και απίστευτο αυτογκόλ από τον ποδοσφαιριστή του Πανιανίου, ο νεαρός Σπυρόπουλος, πλάσαρε υποδειγματικά τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Η ώρα είναι 7:22. Και μιας και μιλάς, Γιώργο, με τις αθλητικές εφημερίδες, ναι, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα χρυσά κορίτσια του Πόλο, ναι, τα κορίτσια που αγωνίστηκαν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Πόλο. Ναι. Ένα μπράβο γιατί αυτά τα κορίτσια φέραν το χρυσό, μπράβο, αγωνίζονται μέσα σε κρύο νερό. Ναι. Δεν έχουν ούτε καν θερμενόμενες πισίνες. Με κρύο, με ζέστη, με ήλιο, με βροχή. Τα κορίτσια είναι εκεί και αγωνίζονται. Το χαρτζιλίκι τους πηγαίνει στην προσπάθεια που κάνουν, στη συλλογική προσπάθεια για την ομάδα τους. Τα κορίτσια βάζουν και από την τσέπη τους. Ένα μπράβο στο Γιώργο το Μορφέση, τον προπονητή τους. Και να πούμε από την εκπομπή μας, έμαθα και πληροφορίες λένε, ναι, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, ναι, ναι, ότι το κράτος σου χρωστάει και 60.000 ευρώ. Πάμε, φίλες και φίλοι, Γιώργο, τώρα. Για παλιά, ναι, μετάλλια που είχαν πάρει. Μπράβο στα κορίτσια της Εθνικής. Αφού μπαίνουν στην πισίνα με κρύο νερό. Μόνο αυτό να βάλετε. Και φέραν το χρυσό, μπράβο, αυτά τα κορίτσια. Λοιπόν, εγώ αφιερώνω αυτό το βίντεο στους 300 της Βουλής. Τον άνθρωπο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος φώναζε «Θέλω τα λεφτά μου», το επίδομα της πρόνοιας. Αφιερωμένο έξτρα στους 300 της Βουλής. Δημήτρη, κάτσε παρακαλώ, έχουμε δουλειά τώρα. Βασίλη, κάτσε παρακαλώ. Εμένα χειροπέδες μη βάλα. Σε παρακαλώ, κάτσε εκεί, θα τα τελειώσουμε εμείς. Άμα τελειώσουμε να μπεις μέσα, σε παρακαλώ, κάτσε εκεί. Περίμενε. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, γνωριζόμαστε χρόνια. Ξέρω, με ξέρεις. Μήτε, μπράβο, μήτε κάνω γυσμαδιά. Μη βάλα χειροπέδες τώρα να δεις αν το κρίνω. Μαζί θα το κάνουμε γυσμαδιά. Κάτσε κάτω εκεί, σου λέγω. Λοιπόν, τα λεφτά μου θέλω. Κάτσε εκεί, έχουμε δουλειά τώρα. Μέσα μου του ταχυδρομείου δεν είναι τα λεφτά μου. Σε παρακαλώ, Βασίλη, σε παρακαλώ. Τα λεφτά μου. Ρε Βασίλη, κάτσε σε παρακαλώ. Έξω μαζί θα πούμε μέσα. Μαζί θα πούμε μέσα. Τα φέρνει τα λεφτά μου. Τα λεφτά μου να μου δώσουνε. Όχι να φτάνει αστυνομία. Κάτσε έξω. Να μην βάζει χειροπέδιες. Και να μ' αφήνουν τα τμήματα. Τα δικαιούμαι, τα χαρτιά μου τα έχω εδώ. Παρακαλώ έξω. Εσύ είσαι παρακαλώ. Όχι, Μιχάλη, όχι. Όχι, αγανάκτησα πια, πεινάω. Πεινάω, κρυώνω, πεινάω. Δεν έχει κανένα. Θέλω τα λεφτά με αυτό στο εγκουμάτο. Πεινάνε 40 άτομα, πεινάνε κάτω, γι' αυτό ήρθαμε να τακτοποιήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί δεν είναι ο κύριος τα λεφτά από την πρόνοια τα στείλανε στη μαχία. Γιατί δεν τα στέλνει στο... Στο ταχυδρομείο Σελτά, από εκεί πάω Σελτά, μαλώνω, φέρνουν τα 100. Άλλη στιγμή θα κουβεντιάζει, Βασίλη, σε παρακαλώ, κάτσε, έχουμε δουλειά, έχουμε δουλειά όμως τώρα. Μην μου κάνεις εμένα το δίνω. Σε παρακαλώ, κάτσε έξω, ρε, γνωριζόμαστε σου λέω. Κάτσε έξω. Δεν είναι χρόνια γνωριζόμαστε. Τέλειωσε. Όχι, εγώ θα έχω τα λεφτά. Μελάει ο Βασίλης, θα έσουμε. Εγώ πεινάω. Σε μελάει ο Βασίλης, ούμε να κάνεις. Εγώ θα έχω τα λεφτά μου. Εμένα είναι κλείσια στα τμήματα τώρα, μέσα με χειροπέδες.
να πάρω τηλέφωνο. Έτσι. Που κάποιοι δεν ξέρω που θα πάω στο ΙΤΑ να πάρω τα λεφτά μου. Εγώ δεν πάρω τα λεφτά μου σήμερα. Έχουμε 100 άτομα και περιμένουν, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Δεν είπε κανένας όχι σε σένα. Περίμενα. Όχι, μου είπανε μέσα. Συγγνώμη. Μπροστά, όχι, μου είπανε μέσα στο ΙΤΑ και μου φέρνουνε τρεις μασκοφόρους με κράνη, με χειροπέδες με βάλανε μπρος. Και ο ένας με κρατούσε μια χειροπέδα και με πήγαν στο τμήμα πάνω για δύο ώρες. Αφού με πιστεύεις, με πιστεύεις έτσι, δεν έχουν μια σχέση μαζί. Άμα σου λέει ο Δήμαρχος ότι, ρε Βασίλη, δεν ήρθαν τα χρήματα από την Αθήνα, γιατί δεν με πιστεύεις. Ας σας πω αμέσως. Γιατί η πρόνοια λέει τα στείλαμε. Ένα χαρτί ήρθε. Ήρθε ένα χαρτί και λέει θα σας στείλουμε τα χρήματα. Από την αρχή του χαρτί του ειδοποιητήριου μέχρι να έρθει και παράς, υπάρχει μια απόσταση. Δεν ήρθαν ακόμα. Και εγώ τι θα φάω, τι θα πω. Να σου δώσω 5-10 ευρώ. Να σου δώσω. Δεν έχω παραπάνω την στιγμή. Να σπουδήσει να πα στην ευχή του Θεού, περιμένει μέχρι την Παρασκευή να τσιρθούν. Αυτό να σου δώσω. Άλλο δεν υπάρχει. Τώρα πάρω τηλέφωνο να μάθω αν είναι η παράδοση. Πάντα ένα μπραφ θα κάνει ο κόσμο. Ένα αεράκι απλό θα κάνει και θα του παρασύρει όλου. Να το ξέρετε. Στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, άλλο δεν μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ, άλλο δεν μπορεί να πληρώσει την ΕΙΔΑΠ. 650 εκατομμύρια χρωστά τα Υπουργεία στο νερό. Μόλις 17 εκατομμύρια οι πολίτες. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Καλημερίζουμε τον κύριο Ρωμανιά. Τον Γιώργο τον Ρωμανιά. Τον Γιώργο τον Χριστόπουλο. Καλημέρα. Εδώ είναι ο Γιώργος Χριστόπουλος. Καλημερίζουμε τον κύριο Βαβουγιό. Τον κύριο Βαβουγιό. Και μαθαίνουμε ότι στην Κρήτη θα βγουν οι συνταξιούχοι στους δρόμους. Ακριβώς. Την Τρίτη. Και βέβαια. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα, στις 20 του μηνός, έχουμε μια πανσυνταξιουργική συγκέντρωση στην Αθήνα, στην πλατεία Κοντζιά. Ακριβώς. Με πορεία επάνω στη Βουλή. Ναι. Έχουμε επίσης στο Ρέθυμνο, έχουμε επίσης στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στα Γιάννενα. Ακριβώς. Είναι πανσυνταξιουργικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση και των συντάξεων και της φορολογίας, αλλά και κυρίως τη περίθαλψη. Ακριβώς. Τώρα δεν έχουμε περίθαλψη. Δείτε τώρα. Δεν έχουμε φάρμακα. Έτσι. Και πείτε το δυνατά. Και επειδή ξέρω ότι τώρα ο Πρωθυπουργός βλέπει τηλεόραση αυτή τη στιγμή, γιατί σε λίγο θα πάει στο γραφείο, 8 η ώρα, τι έχετε να πείτε στον κύριο Σαμαρά, να το πείτε ευθέως. Κύριε Πρόεδρε, αυτό και αυτό. Ότι έχουν οι συντάξεις... Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαμαρά, κατευθείαν. Κύριε Πρόεδρε της κυβερνήσεως, έχετε υπόψη ότι οι συντάξεις των συνταξιούχων έχουν ακροτηριαστεί από το 2010 και δόθε. Αντί αυξήσεων όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά, ήδη έχουν μειωθεί ακόμη μια φορά. Όπως παραδέχθηκε και το ελεκτικό συνέδριο. Για έτσι όπως το λέτε φορά, είναι. Δεν έχουμε φάρμακα και γιατρούς. Μας συμπέζουν. Ο μεν ο οποίος επιθυμεί και αυτή την κατάσταση, δηλαδή να πληρώνουμε τα φάρμακα, και οι φαροκοποί επίσης επιθυμούν, γιατί τα πληρώνουμε τις μετρητές. Θα έρθει σε λίγο. Είμαστε, ο πρόεδρος. Λοιπόν, ένα μπαλάκι εμείς μεταξύ κυβέρνησης και φαρμακοποιών. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:28 πρώτα λεπτά. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε. 2-10-48-0-170-171-172. Πάρτε χαρτί και μολύβι, γιατί οι δύο ειδικοί των ειδικών, Ρωμανιάς Χριστόπουλος, και σε λίγο θα δείτε και τις δύο εκπλήξεις από Θεσσαλονίκη, θα είναι μαζί μας για να μας πούνε τα πώς και τα γιατί. Εδώ μη φύγει κανείς. Πάμε. Οι εφημερίδες της Κυριακής. Συγκροτείται Επιτροπή Σοφών για δράση κατά της φοροδιαφυγής. Πρόταση προς Ράπανο για την Προεδρία της. Επίτροπος σε ΜΕΤΑ, θα κερδίζατε 10 δις. Η Αυγή. Αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση Σαμαρά. Το παρόν. Αμερικανο-ρωσικός πόλεμος για ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Το βήμα. Νέα κόμματα στον ορίζοντα. Ο συναγερμός Σαμαρά, οι αγωνίες των ανεξάρτητων φυγάδων, ο γρίφος Παπαδήμο, η ελιά του Βενιζέλου. Κυριακάτικη δημοκρατία. Το 75% των βουλευτικών αποδοχών αφορολόγητο. Η συντέλεια των κομμάτων. Έθνος. Ώρα αλλαγών σε πρόσωπα και μοντέλο διακυβέρνησης. Αγωνία Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη, να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Το θέμα.
Όλοι οι Κυπουροί στο Χάρβαρντ διδάσκουν οικονομικά αυτοί που έβαλαν την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε να σωθούμε μετά τη δόση, νέος μαραθώνιος του Σαμαρά. Real News. Πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι έρευνες, εμφανίστηκαν οι πρώτοι μνηστήρες για τα πετρέλαια. Ευάγγελος Λιβγεράτος, Υπουργός Περιβάλλοντος. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Τύπος της Κυριακής. Σκάνδαλο Λαβρεντιάδη. Πώς στήθηκε, ποιους καίει. Τα 701 εκατομμύρια ευρώ της Proton Bank που μοιράστηκαν σε εταιρείες βιτρίνες. Το παρασκήνιο. Γλιτώσαμε τον γκρεμό. Το χωνί. Ποιοι θα ζουν με 54 ευρώ το μήνα. Ριζοσπάστης. Διαδηλώσεις κόντρα στην φορολιστία την Τετάρτη 19 Δεκέμβρη. Μακεδονία. Τι λένε οι πολίτες για ψωμιάδι και διαδοχή. Πάντα εδώ, φίλες και φίλοι, ώρα είναι 7:36 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ο καιρός μέχρι το απόγευμα θα είναι γλυκός, όπως λέμε. Δεν θα κάνει τόσο πολύ κρύο. Βλέπετε ότι έως και 18 βαθμούς θα φτάσουμε. Όμως στη Βόρεια Ελλάδα έχει βροχή, στα ορεινά έχει χιόνι. Όμως στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, νησιά του Αιγαίου, Κρήτη, Καστελόριζο και Ιόνιο θα φτάσουμε έως 18 βαθμούς, γιατί είναι νότιοι άνεμοι. Από το βράδυ και μετά όμως ο καιρός θα αλλάξει. 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Αυτά είναι τα καιρικά φαινόμενα, φίλες και φίλοι. Και σε λίγο θα σας πω και τα μερομήνια τα οποία δίνουν τι. Τα μερομήνια δίνουν ότι χαλάει ο καιρός από αύριο και μετά, και Τετάρτη και Πέμπτη δίνει κρύο. Τετάρτη και Πέμπτη δίνει πάρα πολύ κρύο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι 18-19 του μηνός, από Κυριακή βράδυ, από απόψε δηλαδή, 16, δίνει μεταβολή του καιρού και από εκεί και πέρα έχουμε πτώση θερμοκρασίας έως και 19. Να και το βέλος. Καταλαβαίνετε ότι 19 του μηνός περιμένουμε 18-19 κρύο. 20 με 21 περιμένουμε μια πολύ μικρή βελτίωση, αλλά μετά τις 23 ξαναρχίζει πάλι. Να δούμε λοιπόν τον καιρό, για το τι καιρό λοιπόν θα κάνει στις γιορτές. Για να ξέρει ο κόσμος τι λένε τα ημερομήνια λοιπόν, για τις γιορτές. Σάββατο και Κυριακή, δηλαδή χθες και σήμερα, είχαμε άνοδο θερμοκρασίας μέχρι και 18 βαθμούς. Εδώ, 15 και 16 του μηνός. Από Κυριακή βράδυ, από απόψε σήμερα, λοιπόν, έως και 19, θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας και κρύο. Έως και την Τετάρτη είναι που αλλάζει ο καιρός, πέφτουν οι θερμοκρασίες και χιόνια στα ορεινά. Κρύο θα κάνει και την Πέμπτη. Παρασκευή και Σάββατο θα γλυκάνει λίγο ο καιρός. 20-21 του μηνός και 22, ας πούμε εκεί. Και την Κυριακή μπορούμε να πούμε. Τώρα, ανήμερα τα Χριστούγεννα. 25 του μηνός, ημέρα Τρίτη. Μπράβο. Τώρα, και γελάει και κλαίει τα Χριστούγεννα ο καιρός. Έτσι, είναι. Υπάρχει εδώ μια δυσκολία με ένα χαμηλό βαρομετρικό. Από το μεσημέρι και μετά όμως θα έχουμε δραματική μεταβολή του καιρού. Θα μας πάει έως 7 Ιανουαρίου. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Όλα τα σταυρουδάκια του. Του Ανδρώνικου μαζεμένα. Ξέρεις, όταν έδινα δημόσιο διεθνές δίκαιο, πόβαζα σταυρό στα SOS. Και με πιάχνει ο καθηγητής τότε που είχαμε στο διεθνές δίκαιο, ο Ρούκουνας, και μου λέει: το έχανε στο κροταφείο το βιβλίο αυτό. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, αναφορικά με τον καιρό. Αυτά, μισό λεπτό. Εγώ τι θα κάνω με τόσες κυρίες εδώ που με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: Μάγδα, σε παρακαλώ, πες του Γιώργου, θέλουμε να ξέρουμε πρωτοχρονιά τι καιρό θα έχει. Από 26 και μετά χαλάει ο καιρός. Δεν γλιτώνει σήμερα με την ημερομηνία. Και θα έχει διαστήματα δύσκολα. Λοιπόν, πάμε, φίλες και φίλοι. Με κακό καιρό γιορτές. Δηλαδή θα έχουμε κακοκαιρία πρωτοχρονιά και. Θα έχουμε δύσκολο καιρό, πολύ δύσκολο καιρό. Φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τα στοιχεία τα δικά μας, σύνδεση και με τη Θεσσαλονίκη μας. Εκεί είναι ο Γιάννης Σωσοπασής και η κυρία Παπαδοπούλου, η εκπρόσωπος τριτέκνων πολυτέκνων, και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, τα θέματα μας είναι πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας και στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Πώς πάμε από κρύο, γαροφαλιά μου? Κάνει κρύο πολύ?
Έχει και πολύ υγρασία έχουμε σήμερα. Πολύ υγρασία. Έχουμε πολλά ερωτήματα από τον κόσμο. Μετά από 6 μήνες θα δοθούν, λέει, τα επιδόματα σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και αυτούς που έχουν 2 παιδιά, έως ότου καθοριστεί το πλαίσιο. Είναι καινούργια εξέλιξη αυτή. Όμως μια ένσταση, μια ένσταση, αν μπήκαμε στη συζήτηση, να μιλήσω. Έπαιρναν οι τρίτεκνοι που είχαν παιδάκι κάτω από 6 χρονών 530 ευρώ, 528-529. Μάλιστα. Κόβοντας το επίδομα του τρίτου παιδιού, το οποίο ήταν 174, αν το βάλουμε επί 2, λογικά τους έπρεπε να τους κόψουν 358. Αλλά δεν βάλανε 40 ευρώ για το τρίτο παιδί. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να πάρουν μόνο 170. Εμείς ήδη από την Παρασκευή το μεσημέρι που άρχισε ο κόσμος και επικοινωνούσε μαζί μας διαμαρτυρόμενος, είχαμε επιστολή στον ΟΓΑ. Βέβαια, περιμένουμε ακόμα. Σας είπα από το προηγούμενο Σάββατο. Έχουν χάσει οικογένεια. Σας είπα από το προηγούμενο Σάββατο. Το επίδομα του τρίτου παιδιού, τέλος. Το κόψανε. Ναι, σωστά. Το κατάλαβα. Όπως και η ισόβια σύνταξη. Το παιδί το όμως για τρία παιδιά είναι 40, 40 και 50. Μπράβο. Αυτοί βάλανε 80 μόνο για δύο παιδιά. Κόψαν του τρίτου το επίδομα και δεν βάλαν το 40. Έτσι, μπράβο. Αυτό κάνανε. Αυτό λέω. Αυτό κάνανε. Το 500άρικο όμως το επανέφεραν. Ένα λεπτό. Το 500άρικο το επανέφεραν. Γιατί δεν λέτε το 500άρικο με το νόμο αυτό που είναι τώρα στη Βουλή, το επανέφεραν. Θα ισχύει το 500άρικο και αυτό επιπλέον. Αυτό είναι ένα τρίκ, κύριε. Χάσαμε 1000 και μας δώσατε. Συμφωνώ, ήταν 1584. Μπράβο. Τώρα όμως επαναφέρουν το 500άρικο συν το 40, συν το άλλο 40, συν το άλλο 40. Και αυτό με ισοδηματικά κριτήρια, το οποίο είναι πολύ χαμηλό. Εκεί είναι η σφαγή. Ακούστε, εκεί είναι σφαγή. Μας λένε εδώ οι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Μάγδα, τι λένε οι άνθρωποι. Από 525 ευρώ που ήταν το επίδομα των τριτέκνων, πήγε στα 177 ευρώ. Με 4.000 ευρώ αυτό δήλωση, είναι. Λέει εγώ, ας πούμε, λέει μια κυρία εδώ και ο κύριος Κωνσταντίνος. Πώς θα ζήσω, λέει, έχω τρία ανήλικα παιδιά. Τι είναι αυτό που μου κάνουν, κυρία Καρυφαλιά. Πόσο ήταν και πού πήγε, Μάγδα. Ήταν στα 525. Ήταν στα 525 και πήγε. Και του δώσανε 177. Αυτό να ακούμε και να το πιστέψουμε. Το βλέπουμε γραμμένο και αυτό δεν το πιστεύουμε. Αυτό που σας λέω είναι, αν κόψετε τα 176 το επίδομα του τρίτου παιδιού επί 2, είναι 360 ευρώ. Τώρα. Τα κατέβασαν και πήρε ο κόσμος μόνο 170. Πριν πάμε στα βαριά ασφαλιστικά, στο Γιώργο το Ρωμανιά, Γιάννη Σοπασί, χείρες, χείρι και άγαμε στιγατέρες πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν, διότι θα περικοπεί η σύνταξή τους, έτσι. Ακριβώς. Από την καινούργια χρονιά θα έχουμε νέες απογραφές στις σύρες, στους σύρους και στις άγαμες στιγατέρες για να ξεκαθαρίσει και εκεί το τοπίο. Μάλιστα. Αλλά θέλω κάτι, Γιώργο, να πω, μια και μου δίνεται η ευκαιρία τώρα, γιατί στη συνέχεια θα ανοίξει συζήτηση. Ναι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με τις γυναίκες που έκαναν προαιρετική ασφάλιση στο ΙΚΑ. Τι συνέβη? Τους είπαν λοιπόν ότι με το προηγούμενο νόμο το 3863 ότι σας προσθέτουμε 2-3 χρόνια για να πάρετε μειωμένη σύνταξη. Μάλιστα. Ξεκίνησαν λοιπόν να κάνουν προαιρετική ασφάλιση. Έρχεται ο 4093, τις πηγαίνει στα 62. Με αποτέλεσμα αυτές οι γυναίκες να αδυνατούν πλέον να συνεχίσουν να πληρώνουν την προαιρετική ασφάλιση. Σωστό. Και προσέξτε, το ΙΚΑ με την νομοθεσία του, τους δίνει το δικαίωμα μία φορά να κάνουν διακοπή. Εάν διακόψουν λοιπόν τώρα και επανέλθουν την τελευταία πενταετία, δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Δεν μπορούν να βρουν εργασία, με αποτέλεσμα αυτές οι γυναίκες να πηγαίνουν στα 67 για να πάρουν σύνταξη. Θα πρέπει η διοίκηση του ΙΚΑ αυτό να το δει σε ό,τι έχει να κάνει την προαιρετική ασφάλιση, την αυτασφάλιση όπως τη λέμε εμείς. Ναι. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες αλλά και άντρες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της ανεργίας. Τώρα, έρχεται νέα μείωση μισθών. Βάλαμε κάτω τα στοιχεία. Βάλαμε κάτω τα στοιχεία. Με Ρωμανιά, με Χριστόπουλο και με πολλούς άλλους φίλους, σοκ. Έρχεται νέα, προσέξτε, προσέξτε, έρχεται νέα μείωση των μισθών. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Κάτω από τα 5,85 και από τα 5,85 μείωση. Όχι. Έρχεται 5,85 μείωση και 700 ευρώ μείωση σε αυτούς που έχουν μισθό 700, 1100, 1200 και ούτω καθεξής. Κύριε Ρωμανιά, αυξάνονται οι κρατήσεις? Κοίταξε, ασφαλώς αυξάνονται οι κρατήσεις, διότι μειώνονται οι μισθοί. Παραμένουν τα τεκμήρια τα παλιά και επομένως η επιβάρηση είναι πολύ μεγαλύτερη.
Πρέπει να πούμε το εξής, ότι οι επιβαρύνσεις είναι από πολλές κατευθύνσεις. Από τη μια μεριά έχουμε τις απευθείας μειώσεις, από την άλλη μεριά έχουμε τις έμεσες μειώσεις, διότι παραμένουν οι ίδιες κρατήσεις σε μειωμένες αποδοχές. Μάλιστα. Επομένως έχουμε ανατροπή της σχέσης κρατήσεις. Ακούστε, αυτός που παίρνει μισθό 1.142 ευρώ το μήνα, κύριε Χριστόπουλε, θα έχει παρακράτηση 111 ευρώ. Αυτός που έχει 1.428 μισθό ευρώ θα έχει παρακράτηση το μήνα 176 ευρώ. Αυτός που παίρνει 1.785 ευρώ θα έχει παρακράτηση 303 ευρώ το μήνα. Τι σημαίνει εδώ, Γιώργο? Μιλάμε για τρέλα δηλαδή. Εδώ η νομοθεσία θέλει να βάλει με ίσους όρους. Δηλαδή και εγώ 20.000 και εσείς 20.000, εσύ με δύο παιδιά, εγώ με κανένα, εκ πρώτης όψεως ίδιο φόρο. Και μετά έρχεται διαχωρίζοντας την φορολογική πολιτική από την κοινωνική πολιτική να ενισχύσει μέσα από τα επιδόματα. Όμως αυτή η εντολή που έδωσε ο Πρωθυπουργός προφανώς, εκεί στην καταδρομή, το είπαμε και προηγουμένως, έχει γίνει, τα θαλασσώσανε με αποτέλεσμα, όπως το έχεις ακριβώς το παράδειγμα. Το φαινόμενο, το οξύμορο, με 20.000 το ίδιο εισόδημα, χωρίς παιδιά ένας να έχει ωφέλεια 120 και με τρία παιδιά άλλος με 20.000 να έχει ωφέλεια. Γιατί μόνο αυτή η μεγάλη μείωση? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξεκινάει η χρονιά. Σε λίγο θα δείτε το φίλο μας από τη Θεσσαλονίκη να λέει, να έχει το λογαριασμό, το έχουμε Αλέκο, και να λέει εγώ δεν βγαίνω να πληρώσω αυτό το λογαριασμό. Τι να κάνω? Και έρχεται μια αύξηση 48,7. Και παράλληλα, από αύριο ο Έλληνας δεν θα έχει φάρμακα, κύριε Βαβουγιέ. Πες και στον κύριο Βαβουγιό να ξέρει που κοιτάει ο άνθρωπος. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα, κύριε Λουράντο. Και χωρίς φάρμακα. Και με ακριβό ρεύμα. Σε λίγο θα δείτε τι λέει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ. Θα τον δείτε, θα τον ακούσετε οι ίδιοι. Κάτι πρέπει να κάνει με το ρεύμα η κυβέρνηση. Γιατί αύριο χωρίς φάρμακα, κύριε Λουράντο, έρχεστε κατευθείαν από. Από εφημερία. Από εφημερία, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, αλλά το καθήκον είδατε είναι καθήκον. Σωστό. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο ΕΟΠΗ και η κυβέρνηση γενικά έχει αθετήσει πάρα πολλές υποσχέσεις. Μάλιστα. Έχουμε κάνει 6-7 φορές πίσω, έχουν δοθεί χρονοδιαγράμματα, δεν έχει τηρηθεί τίποτα ή ένα μέρος. Ναι. Και καλούμεθα να πληρώσουμε 31 Δεκεμβρίου φόρους για εισοδήματα που δεν έχουμε εισπράξει και να μην θέλει η κυβέρνηση με τίποτα να μας κάνει συμψηφισμό. Δηλαδή μας χρωστάει περισσότερα. Χρωστάμε πολύ λιγότερα στην εφορία από φόρους. Δεν θέλει να πάρει τους φόρους και ας χρωστάει. Δεν γίνεται. Άρα, τι σας είχε υποσχεθεί άρα, η κυβέρνηση? Άρα αύριο τι θα κάνει ο κόσμος? Ένα λεπτό. Θα δούμε αύριο θα κάνει ο κόσμος. Αύριο είναι όλα κλειστά. Τη Δευτέρα εννοείται. Ναι, βεβαίως. Είναι όλα κλειστά εκτός από εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα, τα οποία θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, να λειτουργούν και να παίρνουν τα φαρμακά τους βεβαίως χωρίς πίστος. Τα ακούσατε, κύριε Βαβουγιέ? Δυστυχώς. Πόσα πληρώνατε σε όλη σας τη ζωή? Όχι σε όλη μας τη ζωή, συνεχώς πληρώνουμε για την οικονομική μας περίπτωση και τώρα ακόμη κάθε μήνα. Και πού είναι τα φάρμακα? Και υψηλές εισφορές για να έχουμε και δυστυχώς δεν έχουμε. Και πληρώνουμε και τα φάρμακα και ορισμένοι βέβαια πληρώνουν φάρμακα πολύ ακριβά, αγαπητέ Γιώργο. Πληρώνουν που έχουν 200 και 300 και 500 ευρώ. Και σκεφτείτε λοιπόν, όταν ένας παίρνει μια σύνταξη 560 ευρώ, αν είναι δυνατόν να πληρώσει ένα ακριβό φάρμακο. Και μην νομίζετε αυτά που λέει τώρα ο ΕΟΠΗ, ότι θα με υποβάλλετε μια αίτηση με την απόδειξη του φαρμακείου, με την εντολή κλπ. Και θα πάρετε τα χρήματα. Πότε θα πάρουμε τα χρήματα, κύριε Πρόεδρε του ΕΟΠΗ? Όταν μας χρουστάς του 2010. Μπράβο. Χρουστάνε οφειλές ασφαλισμένους. Σε 9 μήνες θα πληρωθείτε, κύριε Παπαδόπουλο. Το 2010 το Δεκέμβριο οφείλουν. Αυτό ακριβώς. Οφείλουν για φάρμακα, για ινσουλίνες, για αποκλειστικές νοσοκόμες, για φυσιοθεραπείες από το 2010. Μάλιστα. Την ίδια ώρα πάμε στην κάρτα 751. Κόβονται η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ για κάθε γυναίκα που γεννούσε. Α, μας τηλεφώνησε ένας φίλος. Τρίτο παιδί και πάνω. Τρίτο παιδί. Αυτό το είχε φέρει ο Καραμαλής στο μέτρο. Από το τρίτο και πάνω. Όποια αυτό γυναίκα. Ήταν ένα μέτρο για τη δημογραφική στήριξη της Ελλάδας. Όποια γυναίκα λοιπόν γεννούσε. Ο Καραμαλής το 2006. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Να διαβάσουμε το μήνυμα μιας μαμάς της Μαρίας που σου έστειλε το μήνυμα σε λίγο. Να τα πούμε ένα. Κόβεται η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ για κάθε γυναίκα, κύριε Ρωμανιά, η οποία γεννάει το τρίτο παιδί. Κόβεται το επίδομα του τρίτου παιδιού έως 6 ετών και κόβεται και η ισόβια σύνταξη. Εκεί είναι το τελευταίο, Γιώργο. Μπράβο. Εκεί είναι η αναλγησία. Μπράβο. Να το ξαναπώ τη λέξη. Αναλγησία της κοινωνική και κοινωνική ευαισθησία.
Ποιο που κόβιζε την ισόβια σύνταξη. Μπράβο. Σε μια γυναίκα η οποία Ελληνίδα μάνα, έτσι, η οποία έχει, δημιούργησε αυτή την ακμή στον ελληνισμό. Ακριβώς. Και από εδώ και πέρα θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί το κάνανε, κύριε Ρωμανιά. Κοίταξε, Γιώργο. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα να πολύ πούμε, σοβαρό τρόπο. Μισό, Ρωμανιά. 102 ευρώ, έτσι. Μάλιστα. 102 ευρώ. Μάλιστα. Αυτή είναι η σύνταξη, γι' αυτό μιλάμε. Μάλιστα. Κύριε Ρωμανιά. 102 ευρώ σε αυτή τη μάνα. Ναι, Χατζηλίκη σκέτο, αλλά γιατί το κόβει. Γιατί έτσι το κόβεις εδώ, δεν μπορείς να βρεις αυτό με άλλα ισοδύναμα. Έτσι. Κάνε το 15% το φόρο τόκων, κάνε το 16%. Κύριε Ρωμανιά, γιατί το κάνανε αυτό. Λεφτά και τα καταθέτει. Κοίταξε, εδώ υπάρχει... Κάσε τους κλέφτες, τους φοροφυγάδες. Ναι, Ρωμανιάς, κυρία Παπαδοπούλου, Ρωμανιάς μιλάει τώρα. Ελάτε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρότερο ζήτημα. Ναι. Από μελέτες αναλογιστικές που έχουν γίνει πριν από 4-5 χρόνια, ναι, τις έχουμε κάνει εμείς, αποδεικνύεται ότι σε 10 χρόνια περίπου οι Έλληνες θα είναι λιγότεροι από τους αλλοδαπούς που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έτσι. Διότι, ναι, υπάρχει γενικότερο δημογραφικό ζήτημα. Αντί λοιπόν να έρθουμε να ενισχύουμε τις οικογένειες, να κάνουν παιδιά, ναι, με τα μέτρα αυτά ουσιαστικά επιδεινώνουμε το πρόβλημα. Είναι λοιπόν ανεξήγητη αυτή η τακτική να έχουμε περικοπές στις οικογένειες που έχουν περισσότερα παιδιά. Μπράβο. Διότι οδηγούν στον αφανισμό. Σωστό. Τελικά του ελληνικού στοιχείου στη χώρα μας. Ακριβώς. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ερχόμαστε τώρα στο φορολογικό. Ακούστε να δείτε μια αδικία. Η μεγαλύτερη που θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Αυτό όμως τους το λέμε από το 90. Εάν, κυρία Παπαδοπούλου, είστε στο σπίτι και δουλεύετε μόνοι σας και βγάζετε 25.000 ευρώ, θα φορολογηθείτε περισσότερο από μένα που βγάζω 25.000 ευρώ συνολικά, εγώ και η σύζυγός μου. Γιατί ο νόμος τιμωρεί τον έναν που δουλεύει και παίρνει 25.000 ευρώ έναντι των δύο που εργάζονται και παίρνουν 25.000 ευρώ. Γιατί το κάνει αυτό, κύριε Χριστόπουλε, γιατί αυτή η αδικία. Γιατί τα θαλάσσωσε στη λογική ότι διαχωρίζω τη φορολογική πολιτική, ναι, όλοι με την ίδια κλίμακα, 25.000 εγώ, 25.000 εσύ, η Μάγδα 25, ο κύριος Ρωμανιάς 25, ναι, ναι, αλλά ίδιο φόρο. Από εκεί και πέρα, τα βαρύς λόγω παιδιών ήρθε να τις αναπληρώσει με επιδοματική πολιτική. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, επιδοματική, εκεί λοιπόν ακριβώς δεν μπόρεσε το επίδομα που δίνει να αναπληρώσει τη διαφορά. Μάλιστα. Του φόρου. Και αποτέλεσμα αυτό που λες, Γιώργο, 25.000 χωρίς παιδιά έχει φόρο 9.000 το μήνα, ναι, στην, ναι, παρακράτηση, και με 3 παιδιά θα έχει 60 ευρώ. Ορίστε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αν είναι και την ίδια η ώρα. Λογική, η λογική να το ερμηνεύσει. Μάλιστα, αυτό το πράγμα. Την ίδια ώρα. Είπαμε λοιπόν. 40% κάτω η μισθή. 40% κάτω οι συντάξεις. 48,7 πάνω η ΔΕΗ. Και ελάτε να δείτε. Η κάρτα 753. Είναι ένα θέμα το οποίο θα βρουν μπροστά μας. Και θέλω την άποψή σας. Θέλω την άποψη του κύριου Ρωμανιά, του κυρίου Σοπασί, της κυρίας Παπαδοπούλου, του κυρίου Βαβουγιού. Πού θα βρουν να πληρώσουν 48,7 πάνω τα λεφτά που θέλει η ΔΕΗ. Πάμε στην κάρτα 753. Κατανάλωση 1.700 κιλοβατορών σήμερα ο πολίτης για κατανάλωση 1.700 κιλοβατόρες το τετράμινο, δηλαδή ίσα ίσα ανάβει τη λάμπα, ίσα ίσα ανάβει για να φτιάξει ένα μακαρόνι και ίσα ίσα ένα τηγάνι, δεν μιλάμε για πλυντήρια κλπ. Πληρώνει 280 ευρώ το τετράμινο. 160 το ρεύμα, Μάγδα, και 120 τα υπόλοιπα. Εάν αυξηθεί 48,7 ή δεν ξέρω πόσο, λέει η ΔΕΗ, θα πάει 360. Θέλετε να δείτε και τι θα πληρώνει μια τετραμελής οικογένεια. Η επόμενη κάρτα, η 754, κατανάλωση 2.000 κιλοβατόρες το τετράμινο. Σήμερα πληρώνει 400 ευρώ. Και μετά θα πλησιάζει τα 500, έτσι, αέρα πατέρα. Δηλαδή θα θέλει 1.500 ευρώ, κύριε Ρωμανιά, το χρόνο, μόνο για ρεύμα. Πού θα τα βρει όταν του παίρνουν 400 και 500 ευρώ το μισθό. Παρακράτηση. Θέλεις την απάντηση. Ναι. Δεν θα τα βρει. Δεν θα τα βρει. Δεν θα τα πληρώσει. Ναι, αλλά κάτι να γίνει όμως. Δεν θα τα πληρώσει. Επομένως, ο κρατικός προϋπολογισμός, ναι, σε αυτές τις προβλέψεις του θα πέσει έξω. Ναι. Ενώ στις άλλες έπεσε μέσα. Και είναι θέμα εδώ. Διότι σου λέει, ωραία, έχω πληρώσει 10 έκτακτες εισφορές. Μετρούσα τις μειώσεις των συντάξεων, κύριε Λουράντο, στον κύριο Βαβουγιό, στους συνταξιούχους. 20 φορές μειώσαν τη σύνταξη. 5 λαύκα πληρώνουν. Έκτακτες εισφορές κάτω των 55, άνω των 55. Από την πρώτη... Κάτω των 60,
άνω των 60. Απίστευτα πράγματα. Από την 1η Ιανουαρίου έχουμε 60% μείωση των συντάξεων αποδοχών. Με τη σωρευτικό που έχουν βάλει τώρα. Κύριε, με τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Να. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάμε σε μια τέτοια Γιώργο. Εξέλιξη. Ελάτε. Ελάτε. Αγαπητέ Γιώργο, όταν έχουμε τέτοιες αυξήσεις σε όλα τα επίπεδα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εξέλιξη στον Έλληνα που να μην έχει και ένα λογαριασμό. Όπως λέει ο Γιώργος ο Ρωμανιάς, θα πληρώσει κάποια, δεν θα πληρώσει τα περισσότερα. Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλυφθεί, γιατί όταν λέμε προϋπολογισμό, προϋπολογίζουμε ότι θα εισπράξουμε αυτό το ποσό. Δείτε τώρα. Δεν το εισπράττουμε, δημιουργούνται τρύπες και πάμε σε νέες φορολογικές πολιτικές από την καινούργια χρονιά. Κύριε Σοπασί, 9 δις δημιουργήθηκαν φόροι, χρέος, οφειλόμενα, καθυστερούμενα. Με το που τελειώνει ο χρόνος, αφήνει πίσω για το 2011 κοντά στα 9 δις από ληξιπρόθεσμους φόρους που ήρθαν από τα ελληνικά και από άλλες πηγές και δεν μπορεί να τα πληρώσει ο κόσμος. Κοιτάξτε, εμείς... Το ερώτημα είναι πώς θα πάει στο επόμενο χρόνο να πληρώσει και αυτά τα καινούργια. Ακριβώς, δείτε τώρα τι έγινε. Κύριε Χριστόπουλε, Γιώργο, με επιτρέψετε, εμείς τέτοιες ώρες και όταν ακούμε αυξήσεις και δραματικές αυξήσεις μάλιστα, δηλαδή αυτό το 48% που ακούμε, αν εμείς που έχουμε δουλειά και κάποιοι άνθρωποι έχουν και το σπίτι τους, την οικογένειά τους, μια στήριξη, τους έρχεται τα μπλάς, σκεφτείτε την κεραμίδα στο κεφάλι στους 1,5 εκατομμύριο ανέργους που έχουμε στη χώρα και μας. Θα πάνε ένα 750. Δηλαδή, ο άνεργος που έχει και δύο παιδιά, που βρίσκεται στο δρόμο, ή αυτός που δουλεύει ήδη στο δημόσιο και έχει πάνω στο κεφάλι του το άγχος ότι θα με διώξουν ή θα με κρατήσουν, έχει και το 48% επιπλέον, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Αυτό είναι το πλέον ερώτημα και απασχολεί και την κυβέρνηση, απασχολεί και την Ευρώπη. Ναι. Αν δεν γυρίσει ανάποδα η σελίδα, να δούμε μια ζεστασιά, ένα γρανάζι να φέρει να κινήσει το άλλο και να δημιουργήσει. Πάμε να δούμε. Μια, να δούμε τα δημόσια έργα επιτέλου, να δούμε το ΕΣΠΑ, να δούμε το ένα. Μήπως τυχόν αυτοί οι άνεργοι αρχίσουν σιγά σιγά ή να τους περιορίσουμε ή να τους μειώνουμε κάθε μέρα. Σαφής. Μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, εγώ ακούω τους πολιτικούς μια ζωή. Πώς? Σήμερα όλες οι εφημερίδες λένε 70% αφορολόγητος ο μισθός των βουλευτών. Ένα. 75. 150.000 ευρώ εφάπαξ. Για τους εργαζομένους στη Βουλή. Όσο θέλουν. 50.000, τι 150. Λοιπόν, αλλά άκουσα και το Σαμαρά που είπε: εγώ τα κόβω αυτά, τα τελειώνω. Το θέμα είναι να τελειώσουν κάποια στιγμή. Διότι μόλις κουνήσουν την ουρά τους οι 150 της Βουλής, ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα στέκεται σούζα. Ένας πολίτης χθες πήγε τη γυναίκα του να γεννήσει. Τι μας λέει η Μάγδα? Μήνυμα λοιπόν από τον Θεόδωρο από τον Γκίζη και από τον κύριο Δημήτρη από την Αθήνα. Χθες γέννησε η γυναίκα μου σε ιδιωτικό μαιευτήριο και θέλω να σας ενημερώσω ότι από 18 ενδεκάτου αυξήθηκε η συμμετοχή κατά 50% στις γέννης. Ορίστε. Αλφα, Β' μήνυμα από τη Μαρία στο Ορίστε. Παλαιό Φάλιρο. Να σας ζήσουν και τα παιδάκια σας, στις οικογένειες αυτές. 8 δεκάτου λέει γέννησα. Ακούστε, γαρφαλιά μου, αγαπητή μου γαρφαλιά. 8 δεκάτου γέννησα. Δικαιούμαι το επίδομα των 2.000 ευρώ, αυτό το οποίο από πρώτης πρώτου κόπηκε. Έχω περιθώριο να το πάρω, λέει, και τι χαρτιά χρειάζονται. Εγώ δεν αυτό το βλέπω. Αυτό το ερώτημα που μας στέλνει η Μαρία, μας το θέτουνε δεκάδες μανούλες, οι οποίες φέραν στον κόσμο τα παιδιά τους, και τώρα σου λέει, εγώ έχω στήριξη από αυτή την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος για τη ΔΕΗ. Το κράτος με στηρίζει. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος για τη ΔΕΗ. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να είμαστε σύντομοι στις τοποθετήσεις μας, διότι από πού να αρχίσω? Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Είναι απίστευτα αυτά που έρχονται. Δείτε τι λέει ο κόσμος για τη ΔΕΗ. Εγώ με τα μάτια μου έχω δει Στραπετσόνα, στο Κερατσίνι, στις γειτονιές της Αθήνας, στο Περιστέρι, το Εγάλαιο, εκεί που πάει ο πραγματικός κόσμος, όχι εκεί που πάνε και παίζουν τένις οι πολιτικοί. Έτσι, ξέρετε, πάνε στα βόρεια προάστια, τσουκ, τσουκ και ξανά. Άμα παίζω κι εγώ τένις 10 ώρες τη μέρα, δεν μπορώ να βλέπω αυτόν που πάει και πληρώνει τη ΔΕΗ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δείτε, φίλες και φίλοι. 48,7. Εδώ, άμα κάνει ένα πλάνο η κάμερα, αυτή τους λογαριασμούς. Αυτόν τον έχω πληρώσει και αυτόν τον έχω απλήρωτο ακόμα, γιατί έχω άλλες υποχρεώσεις. Και μάλλον δεν θα τον πληρώσω αυτόν, θα τον αφήσω να πάει πίσω. Ορίστε. Έχω να πληρώσω εφορίες και τέλη στο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο θέλω να πληρώσω τέλη. Έχετε και παιδιά όμως που και αυτά αυτοκίνητα τα λογίζουν τώρα. Έρχεται το ένα πίσω από το άλλο, αγαπητέ μου φίλε. Ορίστε, δεν προλαβαίνουμε και έχω ένα σπίτι από το 1963 που μου τ' άφησε ο πατέρας μου. Ναι. Μένω στα δυτικά της Θεσσαλονίκης για 80 τετραγωνικά. Για 80 τετραγωνικά μου ζητάει 350 ευρώ. Χαράτσι. Ακούστε. Εάν είμαστε όλοι αναξιόπιστοι,
Ακούστε, ξεκινήσατε την εισαγωγή λέγοντας όλοι όσοι είναι στο τραπέζι, δηλαδή όλα τα κόμματα, είμαστε αξιόπιστοι. Λοιπόν, κατεβείτε στις εκλογές, πάρτε την εξουσία που είστε αξιόπιστος και βρείτε λύση. Καλά τώρα κύριε Γεωργιά, δεν είναι λύση. Είναι λύση, είναι όλοι αξιόπιστοι. Αντί με κουβέντα που κάνω σοβαρά. Ξαναλέω. Τι να μα πει, θα αναγκάσει τον κόσμο να μπει στη Βουλή. Σε εμένα θα μιλάτε με καλό ύφος. Ξαναλέω. Ελάτε να τα κάνετε εσείς καλύτερα. Είμαι από την αρχή υποστηρικτής των μεταρρυθμίσεων και υποστηρικτής της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας. Ένα λεπτό κύριε. Εσείς είστε προφανώς κουκουέ. Φοράτε μπουφάν πανάκριβο για να μιλάτε για φτώχεια και είστε μια χαρά ευτραφής για να μιλάτε για ζωνάριους φίγκι. Λοιπόν, με τη σειρά. Εγώ δεν είμαι σαν τους πολιτικούς που ξέρετε που μένω σιωπηλό στο λαϊκισμό. Είστε ένας κομμουνιστής με ακριβό μπουφάν και ευτραφής. Λοιπόν, και βγαίνετε να μας μιλήσετε για φτώχεια. Λοιπόν, δεν ανέχομαι προσβολές από κανέναν. Να ηρεμήσουμε. Ελάτε. Γιώργο. Γιώργο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ. Τα προβλήματα δεν βγαίνω, λέει ο κόσμος. Και εγώ σας ρωτάω, κύριε Ρωμανιά. Κάτι άλλο, Γιώργο, ότι η πείνα, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης χθες είπε κάποια πράγματα, χαρακτήρισε τον κύριο αυτόν, τα ακούσατε. Αυτά που μας έλεγαν εδώ χθες στα μηνύματα ο κόσμος, θέλω να το πω, αν μου επιτρέψει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όποιος δεν έχει απληρώσει είναι πολυσεβίκος. Ο κόσμος λοιπόν χθες έλεγε εδώ στα μηνύματά του, σε αυτά που μας στέλνετε εσείς και παίρνετε εδώ τηλέφωνο, πείτε στον κύριο Γεωργιάδη, το φίλο μας τον κύριο Γεωργιάδη, φίλοι, αλλά πρέπει να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, τα είπα εγώ και χθες, ότι η πείνα και η φτώχεια δεν έχουν κόμμα, κύριε Γεωργιάδη, φίλε Άδωνη. Υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε αυτή τη στιγμή, που είναι στα συσίτια του Δήμου Αθηναίων, γιατί πήγα χθες, κυρία Γαρουφαλιά, επιτρέψτε μου λίγο, και είδα και κουκουέ. Είδα και Νέα Δημοκρατία, Άδωνη, είδα και Πασόκ, η πείνα είδα και λαός, διακομματική, Άδωνη, διακομματική είδα είναι και λαός, είδα και ανεξαρτήτους, Άδωνη. Η πείνα και το στομάχι το άδειο δεν έχουν μάλιστα, χρόνο. Λοιπόν. Αυτό λέει ο κόσμος. Μίλησα χθες με αυτούς τους ανθρώπους και θέλω να το μεταφέρω γιατί πάμε στα θέματά μας. Να σου πω κάτι άλλο, να το πω παραστατικά. Είναι σημαντικά. Όταν το πρόβλημα υποφέρει αυτό που λέγεται στο μάχη, σταματάει να δουλεύει αυτό εδώ πέρα μέσα που λέγεται. Πάμε, αν συναντήσετε τον κύριο Σταυρίδη στην Κεφαλονιά, πέστε το ότι τον αναζητώ. Είναι ο Διεθνής Σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ. 670 εκατομμύρια χρωστούν τα Υπουργεία, 17 εκατομμύρια χρωστούν οι πολίτες. Εγώ δεν είδα σε κανένα υπουργό να κόψουν το νερό. Ίσα-ίσα. Τους πολίτες κυρίως. Το αντίθετο. Φάρμακα κόβουν μέχρι τώρα. Γιατί δεν πληρώνει το κράτος τους φαρμακοποιούς. Κύριε Ρουράντο, και γιατί δεν σας κάνετε τον ψηφισμό. Ένα λεπτό, κυρία Παπαδοπούλου. Γιατί δεν σας κάνετε τον ψηφισμό επιτέλους. Τον έχουν κάνει στις βιομηχανίες. Τον κάνανε με τους βιομηχανούς. Όχι. Τον κάνανε με τους βιομηχανούς. Και μετά ομόλογα. Κοιτάξτε, μετά προφανώς εκεί που τους συμφέρει τον κάνουν. Ναι. Θα σας πω κάτι για να καταλάβετε. Ο ΕΟΠΗ σήμερα, αν υφίσταται, υφίσταται επειδή υπάρχουν 12.000 φαρμακεία και έχουν επιμερίσει όλο το τεράστιο χρέος. Αν υπήρχαν 6.000 φαρμακεία, δεν μπορούσαν να το στηρίξουν. Αυτή το στηρίζουν είναι... γιατί το τεράστιο χρέος του ΕΟΠΗ έχει επιμεριστεί στα 12.000 ελληνικά φαρμακεία. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Έτσι. Υπάρχει ένα θέμα. Ο κύριος Βαβουγιός, πόσα χρόνια πληρώνετε, κύριε Βαβουγιέ, φάρμακα και γιατρούς για να μπορείτε εσείς, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι, να έχουν τον γιατρό τους? 35 ολόκληρα χρόνια. Ορίστε. Σαν υπάλληλος και 20 χρόνια σαν συνταξιούχος. Εάν αυτά τα λεφτά τα είχατε στην άκρη, θα μπορούσατε να διαλέξετε φαρμακοποιό ξανθιά ή μελαχρινή, παχουλή ή αδύνατη, ψηλή ή κοντή, θα μπορούσατε κάτω από το σπίτι σας να έχετε ένα ασθενοφόρο οποιαδήποτε στιγμή και δύο γιατρούς με τα ακουστικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Λουράντο? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εδώ... Πού πήγαν αυτά τα λεφτά λοιπόν, κύριε Ρωμανιά? Κόβετε το δώρο. Πόσα λεφτά έχουμε πληρώσει μέσα, εισφορές μέσα στα δώρα? Εάν έκανα ένα υπολογισμό χθες χοντρικό, εάν δηλαδή μου κόβεις το δώρο, πρέπει να μου δώσεις πάλι τις εισφορές αυτές που είσαι. Μιλάμε μέσω όρο περίπου, γύρω στις 30.000. Άρα κύριε Ρωμανιά, πού πάνε αυτά τα λεφτά? Γιώργο, κοίταξε. Ελάτε. Εάν θέλουμε να μείνουμε στο θέμα του φαρμάκου, μάλιστα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή και να δούμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να λυθεί. Μάλιστα. Διότι έχουμε από τη μία μεριά τον ΕΟΠΗ, ο οποίος, προσέξτε, ανέλαβε τις υποχρεώσεις από την 1η του Γενάρη του 2012 και πέρα.
ναι. Για τις προηγούμενες υποχρεώσεις που έχει. Δεν πληρώνει μία. Δεν έχει καμία υποχρέωση. Ούτε και του 12 πληρώνει. Ανέλαβε υποχρεώσεις. Ανέλαβε να τις πληρώνει. Αλλά δεν πληρώνει ούτε αυτές. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τώρα, έχει ξεσπάσει ένας άλλος, ο οποίος δεν ξέρω, έχει περάσει από τα μέσα ενημέρωσης απαρατήρητος και αναφέρεται σε μία επιστολή την οποία έκαναν οι φαρμακοαποθηκάροι για τους, στον ΕΟΦ, σε ό,τι αφορά τις φαρμακοβιομηχανίες. Στο κύκλωμα δηλαδή φαρμακοβιομηχανία, φάρμακα αποθήκη, φαρμακεία, την ύφη την πληρώνουν τελικά τα φαρμακεία. Μάλιστα. Σε αυτό ο κ. Δουράντος έχει δίκιο. Τα 12.000 φαρμακεία είναι τα θύματα της πολιτικής αυτής που ακολουθείτε. Εγώ νομίζω, κύριε Ρουμανιά, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, Γιώργο, ότι το πραγματικό θύμα, κύριε Σαββασί, να τελειώσω ένα λεπτό, αν θέλετε. Μία κουβέντα. Να τελειώσω κάτι, ξεκίνησα. Ναι, κύριε Ρουμανιά, τα θύματα λένε εδώ ο κόσμος, στα μηνύματά τους. Τελικά είναι ο κόσμος. Αυτό. Είναι ασφαλισμένος. Ο οποίος πληρώνει. Και τελικά φάρμακο δεν έχει, γιατρό δεν έχει. Μάνα μου, επέτρεψέ μου, σαν ασφαλισμένος. Όχι. Να πω κάτι. Σαν ασφαλισμένος. Πληρώνω, ναι, σαν ασφαλισμένος στο ταμείο όμως και εσύ πληρώνω τις φορές. Οι φαρμακοποιοί λοιπόν πληρώνουν στο τσάι, όλοι οι υγειονομικοί τις φορές. Είναι ο μόνος κλάδος που δεν το πληρώνει κατευθείαν στο τσάι. Μισό λεπτό, κύριε Αυτιά, έχει σημασία. Το πληρώνει μέσω του ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν πήρε τις εισφορές των φαρμακοποιών το 2012 και δεν τις απέδωσε στο τσάι. Αυτή τη στιγμή χρωστάει ο ΕΟΠΗ στο τσάι 30 εκατομμύρια και λέει το τσάι: ελάτε φαρμακοποιοί να ξαναπληρώσετε. Δηλαδή είναι απίστευτα τα πράγματα αυτά που γίνονται. Δεν το έχω ξαναδεί. Και δεν θα σας δώσει το τσάι σύνταξη, κύριε Δουράτο, αύριο. Τα πήρε ο ΕΟΠΗ και δεν θα δίνει. Δεν θα σας δώσει σύνταξη. Το ξέρω. Τώρα. Έχετε δίκιο, έτσι. Θέλω έτσι να πάμε. Αλλά θέλω να πω κάτι ακόμα. Ναι, πείτε από το. Τη στιγμή που τα ασφαλιστικά ταμεία, το ΙΚΑ για παράδειγμα, χρειάζεται 12 δισεκατομμύρια σε αιτήσια βάση για να πληρώσει τις συντάξεις. Τα έσοδά του δεν ξεπερνάνε τα 12 δισεκατομμύρια. Πού θα βρει λεφτά να πληρώσει σωστό τον ΕΟΠΗ τις παροχές σε χρήμα, σε είδος και όχι μόνο το ΙΚΑ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, κύριε Δουράτο, και το 2013 θα υπάρξει πρόβλημα και το 2014 και όπως είπε ο Γιώργος ο Ρουμανιάς, εάν δεν δοθεί πολιτική λύση, το θέμα αυτό θα το βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας. Τώρα, θέλω να πάμε στους πίνακες. Μισό. Μπήκαν και οι ασφαλισμένοι, το ΟΓΑ μπήκαν μέσα στον ΕΟΠΗ. Μάλιστα. Γιατί δεν είχαν καμία εισφορά. Υπάρχουν πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, κύριε Παπουγέτη, το έχουμε πει. Τώρα θέλω να πάρετε χαρτί και μολύβι, φίλες και φίλοι, διότι ξεκινάμε σιγά σιγά να σας δίνουμε όλα τα στοιχεία που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέχρι να ετοιμαστούμε, δείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα. Δύο λεπτά κρατάει η διαδικασία αυτή και μετά θα πάμε στον πίνακα να αρχίσουν σιγά σιγά τις αναλύσεις. Ρουμανιάς, Χριστόπουλος, Σοπασής, Παπαδοπούλου, Βαβουγιός και Λουράντος με όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Έχω πολλά τηλεφωνήματα από γυναίκες που λένε «Γιώργο, τι κάνω, πώς κατοχυρώνω, πώς λύνω το μεγάλο θέμα των ασφάλισης, τι μπορώ να αναγνωρίσω». Έχω πολύ κόσμο που μου λέει «Τι θα πληρώσω, τι μου έρχεται παραπάνω». Και παράλληλα όλη αυτή η δισογραφία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα. Είστε στο Sky, φίλες και φίλοι, 2-10-48-00-170-171-172. Εσείς διαμορφώνετε αυτή την εκπομπή. Όσους βλέπετε στον αέρα είναι αυτοί οι οποίοι σας απαντούν. Είναι ειδικοί, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, εφημερίδες και επιστρέφουμε αμέσως. Οι εφημερίδες της Κυριακής. Συγκροτείται Επιτροπή Σοφών για δράση κατά της φοροδιαφυγής. Πρόταση προς Ράπανο για την Προεδρία της. Επίτροπος σε ΜΕΤΑ, θα κερδίζατε 10 δις. Η Αυγή. Αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση Σαμαρά. Το Παρόν. Αμερικανο-ρωσικός πόλεμος για ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Το Βήμα. Νέα κόμματα στον ορίζοντα. Ο συναγερμός Σαμαρά, οι αγωνίες των ανεξάρτητων φυγάδων, ο γρίφος Παπαδήμο, η ελιά του Βενιζέλου. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Το 75% των βουλευτικών αποδοχών αφορολόγητο. Η συντέλεια των κομμάτων. Έθνος. Ο
ώρα αλλαγών σε πρόσωπα και μοντέλο διακυβέρνησης. Αγωνία Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη, να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Το θέμα. Όλοι οι Κυπουροί στο Χάρβαρντ διδάσκουν οικονομικά αυτοί που έβαλαν την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε να σωθούμε μετά τη δόση, νέος μαραθώνιος του Σαμαρά. Real News. Πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι έρευνες, εμφανίστηκαν οι πρώτοι μνηστήρες για τα πετρέλαια. Ευάγγελος Λιβιεράτος, Υπουργός Περιβάλλοντος. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Τύπος της Κυριακής. Σκάνδαλο Λαβρεντιάδη. Πώς στήθηκε, ποιους καίει. Τα 701 εκατομμύρια ευρώ της Proton Bank που μοιράστηκαν σε εταιρείες βιτρίνες. Το παρασκήνιο. Γλιτώσαμε τον γκρεμό. Το χωνί. Ποιοι θα ζουν με 54 ευρώ το μήνα. Ριζοσπάστης. Διαδηλώσεις κόντρα στην φορολογία την Τετάρτη 19 Δεκέμβρη. Μακεδονία. Τι λένε οι πολίτες για ψωμιάδι και διαδοχή. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο, φίλες και φίλοι. Ευχή να μην αρρωστήσετε Δευτέρα και Τρίτη, γιατί δεν υπάρχουν φαρμακεία. Κλειστά τα φαρμακεία και τους γνωστούς λόγους που εξέθεσε πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος των φαρμακοποιών, ο κύριος Λουράντος. Πάρτε χαρτί και μολύβι για να δούμε τι έρχεται τον καινούριο χρόνο αναφορικά με το πάρε δώσε της εφορίας και το ασφαλιστικό. Διότι εδώ υπάρχουν πολλά θέματα. Πάμε στο φορολογικό, διότι το νέο φορολογικό, Μάγδα, λέει τι. Εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ είναι, χάνουν όσοι έχετε εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ, χάνετε επειδή κόβονται οι φοροελαφρύνσεις. Τι σημαίνει αυτό όμως, να δούμε αναλυτικά. Αυτό, και ποιος αφορά, βέβαια. Ποιες φοροελαφρύνσεις κόβονται, αυτό, κύριε Χριστόπουλε. Ένας που έχει παιδιά και έχει κατά ανάγκη φροντιστήρια. Μάλιστα. Δεν γλιτώνει τίποτα. Και να πάρει αποδείξεις. Πάμε στους στόχους για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Περίπατο. Πάμε στα ασφάλιστρα, ασφάλεια ζωής. Περίπατο. Δίδακτρα. Δίδακτρα, το είπαμε. Το μόνο που μένει, και εδώ είναι το τρελό, μένουν τα ιατρικά έξοδα, αλλά πρέπει να είναι πάνω από 5% του εισοδήματος. Δηλαδή, σε 20.000 εισόδημα που έβαλες τώρα, αν έχει 900 ευρώ ιατρικά, τα χάνει. Μάλιστα. Δεν του δίνει τίποτα, γιατί είναι κάτω από 5%. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι, τώρα βέβαια, θα λέγε κανείς ότι επειδή ήρθε αυτή η έκπτωση στις 21.000... Δεν το καταλαβαίνει αυτό κανένας. Δεν καταλαβαίνει κανένας. Το μηνιάτικο που έχουμε βγάλει εδώ, τι θα γίνει. Σωστό. Από Γενάρη. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, χάνουν όσοι έχετε εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ, 20 με 21.000 ευρώ, να ξέρετε ότι χάνετε τις φοροελαφρύνσεις. Υπάρχει μια φοροελάφρυνση στα ιατρικά, αλλά αυτή καλύπτει το 10% το 5, πέραν το 5, του σημείου... Το 5, Γιώργο, το 5, πέραν του σημείου που δεν καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για κεάδα. Έχουν κοπεί φοροελαφρύνσεις, αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο. Καταργήθηκε το αφορολόγητο των παιδιών, 2.000 ευρώ για το πρώτο παιδί. 2.000 για το δεύτερο, 3.000 για το τρίτο. Για το τρίτο και... Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε τούτη την εξέλιξη. Για το, από, ποιοι κερδίζουν? Εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ, αλλά εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ με δύο παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Είναι 1.100 καθαρά περίπου, αλλά συμβαίνει και μια μεγάλη αδικία. Εάν είναι ένας φορολογούμενος μόνος του με 22.000 ευρώ και έχουμε και ένα ζευγάρι φορολογουμένων με 22.000 ευρώ, αυτός ο ένας ο μοναδικός πληρώνει περισσότερο φόρο. Πάρτε δύο οικογένειες. Στη μια οικογένεια δουλεύει άντρας και γυναίκα μαζί και βγάζουν 22.000 ευρώ. Και πάρτε και μια άλλη οικογένεια που είναι ο άντρας μόνος του και παίρνει 22.000 ευρώ. Αυτός ο μοναδικός καβαλάρης θα πληρώνει περισσότερο φόρο από τα ίδια εισοδήματα της άλλης οικογένειας. Γιατί είναι έτσι το παλιό σύστημα. Γιατί έτσι έχει δημιουργηθεί αυτή η εξέλιξη. Απλά, ναι. Με 20.000 και 20.000 ο άλλος με δύο παιδιά, έχει 2.300 φόρο ο ένας, 2.300 άλλο φόρο και ο άλλος. Μπράβο. Και έρχεται αυτή τη διαφορά, γιατί πέρσι αυτός που είχε δύο παιδιά, αν θέλεις,
ήταν 2.000 ο φόρος του. Δηλαδή έχει το 300 αυτό παραπάνω και πάει να του το αναπληρώσει. Δεν τα καταφέρνει με αυτό το επίδομα, δεν τα καταφέρνει έτσι, καλά μπράβο. Και ο αφήνει υπόλοιπο. Μάλιστα. Αφήνει πάμε υπόλοιπο, τώρα. Δηλαδή χρωστικό δεν μπορεί, δεν το καλύπτει έτσι. Αυτό το επίδομα. Το οποίο είναι υπόψη επίδομα δεν θα είναι μες στο μισθό, θα δίδεται. Σωστό. Από τον Απρίλιο και μετά. Θα δούμε. Πάμε αυτό τώρα στην κάρτα 787. Ναι, έχουμε κάνει 787 κάρτες. Θα πάμε στις 2.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Καλά να είμαστε. Όσοι έχουν. Ξέρεις, όταν οι άνθρωποι σχεδιάζουν, ο Θεός γελάει, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω καλά γιατί να είμαστε. Το λες αυτό. Πάμε. Προσέξτε και αυτό. Γιώργο, όσοι πρέπει έχουν, να είμαστε αισιόδοξοι. Όσοι έχουν εισοδήματα έως 21.000 ευρώ, θα έχουν σταθερή έκπτωση φόρου 2%. Προσέξτε. Όσοι έχετε εισόδημα έως 21.000 ευρώ, οι πιο φτωχοί δηλαδή, έτσι, θα έχουν σταθερή έκπτωση φόρου 2%. Όσοι έχουν πάνω από 42.000 εισόδημα, δηλαδή δεν το έχουν διπλάσιο καμία ακριβώς, απολύτως ακριβώς έκπτωση, το χάνουν το αφορολόγητο. Που και εδώ και πάλι τα χρήματα σε μια οικογένεια είναι Γιώργο, πάρα πολύ λίγα. Μιλάμε αυτό μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι άλλοι φορολογούμενοι φυσικά πρόσωπα δεν έχουν καμία έκπτωση. Ακριβώς. Από το 1 ευρώ φορολογούνται. Μην δημιουργείται η σύγχυση. Αυτή την έκπτωση, τα 2.000% μέχρι τις 21.000 και πάνω από 21.000 θα μειώνεται κατά 100 ευρώ ανά χιλιάρικο, μόνο μισθωτοί και συνταξιούχοι. Θέλω πάρουμε. Να πάμε στην κάρτα 793. Σε λίγο θα μπούμε στο ασφαλιστικό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η κάρτα 793 μιλάει για αυτό τον απίστευτο φόρο, ο οποίος δεν λειτουργεί καθόλου σωστά στην Ελλάδα. Το έχω πει από το 95 και μετά, το έχει πει ο κύριος Χριστόπουλος, το έχουν πει πολλοί φοροτεχνικοί. Βάλτε σωστά το φόρο επιτιδεύματος για να πιάσετε τη φοροδιαφυγή. Η απάντηση κάποιων πολιτικών τα προηγούμενα χρόνια ήταν μη μας χαλάς την πιάτσα τώρα και χάνουμε σταυρούς. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τους σταυρούς τώρα. Αυξάνεται το τέλος επιτιδεύματος. Από 500 σε 1.000 ευρώ, Μάγδα, πού? Αλλά σε πόλεις άνω των 20.000 κατοίκων. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, εάν τώρα μας παρακολουθείτε και είστε σε πόλη άνω των 20.000 κατοίκων. Νομίζω πως είναι, μήπως είναι λάθος, είναι 200.000 νομίζω, Γιώργο. Δεν είναι 20.000, είναι 200.000. 200.000 είναι? Ναι, ναι, ο πληθυσμός, ναι. Είστε βέβαιος? Ναι, ναι, έτσι. 200 είναι. Έχουμε κάνει λάθος ένα μηδενικό. Σίγουρα. Όσοι λοιπόν είναι πάνω από, σε πόλεις άνω των 200.000, σε μεγάλες πόλεις, είναι τι? Είναι το τέλος επιτιδεύματος από 500 σε 1.000 ευρώ. Όσοι είναι κάτω από 200.000, από 500 σε 800, από 500 σε 650 πάει όσοι είναι σε ατομικές και εμπορικές επιχειρήσεις και όσοι είναι σε αμοιβή με μπλοκάκι 500 ευρώ. Γιώργο, ο φόρος επιτιδεύματος. Αν μου επιτρέψεις πάντως να μείνουμε σε αυτό για τα μπλοκάκια, για αυτούς που πληρώνουν 500 ευρώ, που οι περισσότεροι μας στέλνουν μηνύματα και λένε ότι ήδη είναι πάρα πολλά και στις περισσότερες των περιπτώσεων, Γιώργο, μπορεί να μην έχουν κόψει και καμία απόδειξη. Εκεί τι γίνεται? Εκεί μπαίνει ο φόρος. Εδώ για να πούμε κάτι και να μην μπερδευόμαστε. Ένας που έχει μπλοκάκι βαφτίζεται και θεωρείται θα φορολογείται με εισόδημα ως μισθωτές υπηρεσίες, εάν έχει εισόδημα, παίρνει, κόβει μπλοκάκι, κόβει απόδειξη σε περισσότερο από 3. Ή κόβει σε περισσότερους από 3, αλλά σε έναν Μάλιστα. πρέπει να είναι παραπάνω από 75.000. Δύσκολο αυτό να βρεθεί, να έχει δηλαδή πολλούς να κόβει από 100-200 ευρώ και ξαφνικά να έχει έναν που δεν του καλύπτει. Μάλιστα. Γιατί στην περίπτωση αυτή πάει στους μισθωτούς και κερδίζει την έκπτωση. Στην άλλη περίπτωση Σωστό. Πάει στους ελεύθερους επαγγελματίες και τώρα, έχει τσεκούρι. Ελάτε να δείτε δύο κάρτες που είναι όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα είναι πάνω σε αυτές τις δύο κάρτες. Για να δείτε από πού τα παίρνει η εφορία. Σχεδόν όλη η Ελλάδα είναι μεταξύ 25 και 30.000 ευρώ με τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Φόρος με εισόδημα 25.000 ευρώ. Χωρίς παιδιά θα πληρώσει παραπάνω φόρο από πέρυσι 130 ευρώ. Μάγδα. Με ένα παιδί, αν έχετε ένα παιδί στην οικογένειά σας, θα κληθείτε να πληρώσετε παραπάνω 170 ευρώ. Αυτή τα λέει όλα, Γιώργο. Και είμαστε εδώ. Αυτή η Μάγδα τα λέει όλα. Αν έχετε, κυρίες και κύριοι. Για να γίνει αντιληπτός στον κόσμο που μας καταλαβαίνει. Τα λέει όλα. 25.000 ένα μέσο εισόδημα, που δεν φτάνετε με τις περικοπές που λέγατε έτσι, όλα, που λέγαμε όλοι εδώ. Ναι. Προσέξτε τώρα. Δηλαδή η τιμωρία. Και εγώ τη λέω φόρο τιμωρία στους πολύτεκνους. Χωρίς παιδιά 130. Χωρίς παιδιά, δηλαδή με ένα παιδί 170.
Με δύο παιδιά πάμε αμέσως, κύριε Χριστόπουλε, στα 210 ευρώ επιπλέον. Συν 200 από πέρυσι, 210, αλλά και παραπάνω από αυτόν που έχει ένα παιδί. Και πάμε στις τρίτεκνες που είχαμε και πολλά μηνύματα. Αυτό το Σύνταγμα, στο άρθρο 4 που λέει, όλοι πληρώνουν με το ίδιο εισόδημα, την ισότητα, έχουν την ίδια δυνατότητα. Και πάμε στα τρία παιδιά. Με την ίδια. Πού είναι όμως εδώ η αρχή αυτή? Πού είναι αυτή η αρχή τώρα? Πάμε και στα τρία παιδιά συν 438 ευρώ. Κύριε Ρουμανιά, τι κατάσταση είναι αυτή, πώς τη βλέπετε? Υπάρχει. Πώς το βλέπετε? Όποιος έχει πιο πολλά παιδιά πληρώνει πιο πολύ φόρο. Το είπαμε και πριν από λίγο. Είναι αντιδημογραφική πολιτική. Αντί να έχουμε ενίσχυση της δημογραφικότητας, έχουμε το αντίθετο, επιδείνωση. Με συνέπεια αυτό που είπα πριν από λίγο. Σε λίγα χρόνια οι Έλληνες θα είναι λιγότεροι ψαλοδαπούς που είναι στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ, χωρίς παιδιά 130, με ένα παιδί συν 170, με δύο παιδιά συν 210, με τρία παιδιά κυρία Παπαδοπούλου συν 438. Και αναρωτιόμαστε ποιος. Για να μην μπερδεύετε τον κόσμο, Γιώργο. Ποιος πήρε την απόφαση εδώ, αυτή. Ένα λεπτό, Μάγδα, μου σταθείτε εδώ. Ναι. Αυτά εδώ, για να μην μπερδεύετε και να ακούει και η πολιτική μας, ναι. Αυτά είναι αφού έχεις λάβει υπόψη σου και τα επιδόματα. Μπράβο. Έτσι, γιατί πολλοί θα λένε ναι, αλλά σου δίνω επίδομα. Όχι, για να σου αναπτύξω. Με τα επιδόματα. Με τα επιδόματα αυτά. Πες το πάλι, Μάγδα μου, αυτό. Πες το πάλι αυτό. Με τα επιδόματα αυτές επιβάλλει. Δηλαδή έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό τα επιδόματα και είναι αυτές οι προσαυξήσεις. Είναι το καθαρό, το τελικό. Έτσι. Ακριβώς. Να το ξαναπούμε, φίλες και φίλοι. Γιατί πλανάτε από χθες αυτό το μπέρδεμα, μα ξέρεις, ήρθα και σου έδωσα επιδόματα κλπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας τη δούμε, κρατήστε τη, γιατί εδώ είναι ακριβώς. Θέλετε να πάμε στα 30.000 ευρώ. Ζυγίζεται η αλήθεια εδώ πάνω. Εάν πάμε στα 30.000 ευρώ η κάρτα 796, θα δείτε τη σφαγή του δράμαλι που γίνεται με το σύστημα το φορολογικό. Εδώ λοιπόν η κάρτα 796 στα 30.000 ευρώ, κύριε Λουράντο. Μεικτά. Και κύριε Ρωμανιά. Μικτά. Είναι ένα εισόδημα το οποίο είναι 1.100 για τον σύζυγο και 1.100 για τη σύζυγο. Λοιπόν, χωρίς παιδιά θα πληρώσει επιπλέον φόρο 580 ευρώ. Αν έχει ένα παιδί, έρχεται ο νομοθέτης και του λέει: έχεις παιδί. 200 ευρώ πάνω. Θα πάει από 580, 780. Λέει, με συγχωρείτε, έχω ένα παιδάκι. 200 θα πληρώσεις. Έρχεται με τα δυο παιδιά και εντελώς μισθοριοδός, εδώ δεν το έχω καταλάβει αυτό, πέφτει στα 660 παραπάνω. Γιατί αυτό... Γιατί εκεί, σε εκείνο το σημείο, ναι, με την εισοδηματική πολιτική κάπου, προσπαθήσαν τα επιδόματα να μοιράσουν και είναι... Μάλιστα. Ξέφυγε λιγάκι και έκανε τη ζημιά. Αυτός δε που έχει τρία παιδιά και εισπράττει 30.000 ευρώ, ναι, αυτός κλαίει με μαύρο δάκρυ. Γιατί με τρία παιδιά θα πληρώσει παραπάνω φόρο 884 ευρώ. Δηλαδή, με το ένα παιδί πληρώνεις παραπάνω φόρο 780, με τα τρία παιδιά πληρώνεις 884 παραπάνω φόρο και στο τέταρτο, όπως είπε μια βουλευτήνα, τι να τα πνίξω, λέει, έχει τέσσερα παιδιά. Συμπέρασμα. Στα τέσσερα παιδιά έχει παραπάνω φόρο 1.292 ευρώ. Να σας πούμε την αλήθεια. Τέσσερα παιδιά. Συμπέρασμα. Ναι. Έρχεται ο νόμος και λέει στις οικογένειες. Μην κάνετε παιδιά. Για κάθε παιδί που κάνετε, ναι, θα πληρώνετε επιπλέον φόρο. Πρόστιμο. Άρα, πρόστιμο. Να μην κάνετε τιμωρία. Παιδιά. Άρα, δεν θέλετε να πληρώσετε παραπάνω φόρο, μην κάνετε παιδιά. Ή πνίξτε τα. Ωραία. Να πούμε και κάτι άλλο. Είπε η βουλευτήνα. Η κυρία Ξουλίδου, κυρία Ξουλίδου από τους ανεξάρτητους Έλληνες, βγήκε στη Βουλή και είπε τι θα κάνω, λέει. Θα γίνω μία... Κυρία Παπαδοπούλου, φτάσαμε στο σημείο εδώ, να δούμε το τρόλο πάλι. Να έχεις επιδότηση για ένα ζώο, αγελάδα, πες το. Γαϊδουράκι, πες το. Έχουμε επιδότηση, κατσίκα, πες τη. Α, έχει ενδιαφέρον το θέμα. Το έχει πει η κυρία Παπαδοπούλου. Εκεί επιδοτώ την κατσίκα, την αγελάδα. 300 ευρώ επιδότηση. 300 παίρνει. Εκεί επιδοτώ. Γιατί έχει ακριβό γάλα. Η αγελάδα 200, το πρόβατο το ίδιο. Δεν τα είπαμε την ευκιά πριν 15 μέρες. Ναι. Θέλω να τα ξανακούσω από σένα και πάμε τώρα. Σας είδα και στο Μάμολη μαζί, ελάτε. Σας είδα στον Κανάκη, κυρία Παπαδοπούλου. Σας κάνανε ολόκληρο αφιέρωμα. Πάμε. Κυρία Παπαδοπούλου, σας το θύμισα. Για να τα πει. Σας το θύμισα, έτσι είναι ακριβώς. Γιώργο, σας το θύμισα. Να αφήσουμε τι τα λέει καλά ή τα λέει όμορφα. Μισό λεπτό, η κυρία Παπαδοπούλου, πόσο παίρνει. Είναι έξαλλοι όλοι οι γονείς. Λοιπόν, πέστε μας τα επιδόματα. 300 ευρώ το γαϊδούρι. Λοιπόν, το γαϊδούρι. 40 ευρώ το παιδί. Ορίστε. 300. 40 ευρώ το παιδί. 200 η αγελάδα. 40 το παιδί. 200 το πρόβατο.
Είναι αλήθεια ότι οι επιδοτήσεις των ζώων σε αιτήσια βάση είναι πέντε φορές πιο πολλές από τα επιδόματα των παιδιών. Είναι ντροπή. Και θέλω να κάνω μια επισήμαση. Ελάτε. Στην επόμενη απογραφή η οποία θα γίνει για την πατρίδα μας, ναι, η Ελλάδα θα έχει 8 εκατομμύρια κατοίκους. Το γιατί το Γιώργος, πρώτον τα νέα ζευγάρια δεν παντρεύονται και αν παντρευτούν θα κάνουν ένα, ναι, παιδί ή κανένα. Και οι νέοι μας όλοι, ακούστε τώρα, πώς φεύγουν και αναζητούν δουλειά στο εξωτερικό. Ακούστε κάτι. Συγγνώμη, Γιώργο. Ναι. Ας μας επαναλάβει αυτό το νούμερο που άκουσα πριν έρθω λίγο. Πόσους συνταξιούχους έχουμε, κύριε Βόγγε? Πόσους συνταξιούχους έχουμε σήμερα? 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή στους 10. Όχι, στους 10, το 34% στους 10 Έλληνες, θα είναι 65 χρονών και πάνω. Ναι, ναι, ναι. Στους 10 Έλληνες ο ένας είναι συνταξιούχος. Και προηγουμένως ο κύριος Ρωμανιάς έλεγε ο ένας εργαζόμενος αντιστοιχεί με 1,80. Έτσι είναι, κύριε Βόγγε? Όχι. Σήμερα. Η σχέση αυτή είναι, εξαρτάται από το ταμείο. Δεν είναι σε όλα τα ταμεία το ίδιο, έτσι. Σε γενικό, με σώμα. Ακούστε τώρα κάτι άλλο που είναι εξωφρενικό. Τα επιδόματα που θα παίρνουν οι Έλληνες από 1ης-1ου θα φορολογούνται όλα. Το επίδομα γραφείου του βουλευτή. Το επίδομα βενζίνης του βουλευτή. Το επίδομα δεν φορολογείται, είναι αφορολόγητο. Καταλαβαίνετε τώρα τι συμβαίνει στη χώρα. Εάν ο κύριος Βαβουγιός πει ότι κάνει, μαζεύονται όλοι οι συνταξιούχοι και προχωράνε μπροστά και λένε γυρίζουμε την πλάτη στα κόμματα, όλοι αυτοί οι κύριοι που περιφέρονται αριστερά και δεξιά, ένα μπραφ θα γίνει και θα ξαφανιστούνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα περήφανα γερατιά, Γιώργο, μην τις προεκλογικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Μετά είναι στιμένες δαιμονόκουπες. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μας έρχεται από τον κύριο Άγγελο από τα Πετράλωνα. Είναι συγκινητικό και είναι η ελπίδα για όλους. Λίγο αισιοδοξία θέλουμε. Ο κύριος Άγγελος, θέλω να το δείξουμε, αν έχουμε την καλοσύνη. Είναι τυφλός, μην δείξω το τηλέφωνό του. Είναι τυφλός, αλλά θα ήθελε να προσφέρει για το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky, δίνοντας κάποιο χρηματικό ποσό. Επειδή δεν μπορεί, λέει, να πάνε ψωνίσει παιχνίδια και τρόφιμα, ο κύριος Άγγελος, ο τυφλός, ο φίλος της εκπομπής, κύριε Άγγελε, το σεβασμό μας, την εκτίμησή μας και ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλους, γιατί μας δείχνετε για ακόμη μια φορά ότι υπάρχουν άνθρωποι. Εμείς πρέπει να έρθουμε. Και στηρίζετε το Όλοι Μαζί Μπορούμε τη δράση του Sky. Εμείς πρέπει να πάμε στο κύριο Άγγελο. Θα πάμε στο σπίτι του. Να σταθούμε κοντά του, τον ευχαριστούμε θερμά και αυτό δείχνει τη μεγάλη ανθρωπιά. Όταν έρχεται και λέει 48,7 πάνω η ΔΕΗ. Όταν έρχεται και λέει. Αυτό είναι. Σας περικόπτω. Έχει τρελαθεί ο Έλληνας. Όταν αύριο τα φαρμακεία θα είναι κλειστά. Και ζητάει. Μάλιστα. Απ' τη μία κόβει συνεχώς και απ' την άλλη ζητάει. Με ποια λογική μπορεί κάποιος να μου κόψει τα πάντα και να μου ζητάει? Και να του δώσω μπενζίνη μου. Οι γονείς είναι έξαλλοι, κύριε Γιώργο. Κυρία Καρουφαλιά, και άλλο ένα μήνυμα θέλουμε να διαβάσουμε. Είναι ο Μπόμπης ο Τσουκαλάς. Είναι καλός φίλος της εκπομπής. Μας στέλνει συχνά μηνύματα. Είναι στο εξωτερικό. Ετοιμάστε το βίντεο της Μυτιλίνης. Και λέει, Μάγδα, μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε αυτό το δύσμηρο άπειρο που ζητούσε τα λεφτά του στην Μυτιλίνη. Δυστυχώς η πολιτεία με τους εκπροσώπους τους βουλώνει τα αυτιά τους. Ο άνθρωπος ζητά τα λεφτά του και όχι ελεημοσύνη. Ο Μπόμπης λοιπόν ο Τσουκαλάς από το εξωτερικό. Ήδη αυτό το βίντεο. Και θέλει να βοηθήσει τον. Αυτό το βίντεο είναι γροθιά στο πολιτικό στομάχι, κύριε Ρωμανιά. Γιατί 14 Δεκεμβρίου πληρώθηκαν όλοι του Δημοσίου. Άπαντες πήραν τα λεφτά τους. Οι άνεργοι θα πληρωθούν 21 Δεκεμβρίου, αν πληρωθούν. Τα επιδόματα πρόνοιας δεν έχουν δοθεί ακόμη. Και αυτός ο άνθρωπος στη Μυτιλίνη. Το επίδομα του ΟΑΕΔ για το πρώτο παιδί, για το ένα παιδί δεν έχει δοθεί ακόμα. Μπράβο. Του ΟΑΕΔ το επίδομα για ένα παιδί δεν έχει δοθεί. Και ο άνθρωπος αυτός λοιπόν. Για τις τρίτεκνους δεν συζητάμε. Το έχουν γίνει τα παιδιά τους 14 μηνών και δεν έχουν πάρει. Μάλιστα. Ούτε το διχίλιαρο, ούτε το επίδομα. Δείτε αυτό το βίντεο. 14 μηνών φτάσαν τα μωρά. Δείτε αυτό το βίντεο, γροθιά στο στομάχι αυτό των κυρίων οι οποίοι λένε ότι είναι με το λαό. Δημήτρη, κάτσε παρακαλώ, έχουμε δουλειά τώρα. Εγώ έχω δουλειά. Βασίλη, κάτσε παρακαλώ. Εμένα χειροπέδες μη βάλα. Σε παρακαλώ, κάτσε εκεί, θα μας τελειώσουμε εμείς. Άμα τελειώσουμε θα μπεις μέσα. Σε παρακαλώ, κάτσε εκεί. Περίμενε. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, γνωριζόμαστε χρόνια. Ξέρω, με ξέρεις. Κάτσε. Μπράβο, μην τα κάνω και σμαδιά. Με βάλα χειροπέδες τώρα να δεις αν το κρίνω. Μαζί θα το κάνουμε η γησμαδιά μου. Κάτσε κάτω εκεί σου λέγω. Λοιπόν, τα λεφτά μου θέλω. Κάτσε εκεί έχουμε μια κορά. Μέσα μου του ταχυδρομείου δεν είναι τα λεφτά μου. Σε παρακαλώ Βασίλη, σε παρακαλώ. Τα λεφτά μου. Ρε Βασίλη, κάτσε σε παρακαλώ. Έξω μαζί θα πούμε μέσα. Τα φέρνει τα λεφτά μου.
Τα λεφτά μου να μου δώσουν. Όχι να στέλνει αστυνομία. Κάτσε έξω. Να μην δώσει χειροπέδι. Και να μαθαίνουν τα τμήματα. Τα δικαιούμαι, τα χαρτιά μου τα έχω εδώ. Παρακαλώ έξω. Εσύ είσαι παρακαλώ. Όχι, Μιχάλη, όχι. Όχι, αγανάκτησα πια, πεινάω. Πεινάω, κρυώνω, πεινάω. Θέλω τα λεφτά με αυτό στο κομμάτι. Πεινάνε 40 άτομα πεινάνε κάτω, γι' αυτό ήρθαμε να τα χτυπήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί δεν είναι ο κύριος τα λεφτά από την πρόνοια τα στείλανε στη μαχία. Γιατί δεν τα στέλνει στο... Στο ταχυδρομείο Σελτά, από εκεί πάω Σελτά, μαλώνω, φέρνω τα 100. Άλλη στιγμή θα κουβεντιάζει μας, εσύ παρακαλώ, κάτσε, έχουμε δουλειά, έχουμε δουλειά όμως τώρα. Μην μου κάνει σήμερα το δίνω. Σε παρακαλώ, δεν είναι σήμερα, κάτσε έξω, είναι γνωριζόμαστε σου λέω. Κάτσε έξω. Δεν είναι χρόνια γνωριζόμαστε. Τέλειωσε. Όχι, εγώ θα έχω τα λεφτά. Μελάγει Βασίλης, θα έσουμε. Εγώ πεινάω. Σε μελάγει Βασίλης, σου μελάγει κανένας. Εγώ θα έχω τα λεφτά μου. Εδώ είναι κλείσια στα τμήματα τώρα, μέσα με χειροπέδιο. Να πάρω τηλέφωνο. Έτσι. Το τέτοιο δεν ξέρω που θα πάω στο ΙΤΑ να πάω τα λεφτά μου. Εγώ δεν πάω τα λεφτά μου σήμερα. Έχει 100 άτομα και περιμένουν, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Δεν είπε κανένα όχι σε σένα. Περίμενα. Όχι, μου είπανε μέσα. Συγγνώμη. Μπροστά από όχι, μου είπανε μέσα στο ΙΤΑ και μου φέρνουν τρεις μασκοφόρους με κράνη, με χειροπέδες με βάλανε μπρος. Και ο ένας με κρατούσε μια χειροπέδα και μπήκα στο τμήμα πάνω για δύο ώρες. Αφού με πιστεύεις, έτσι δεν έχω μια σχέση με Βασίλη. Άμα σου λέει ο Δήμαρχος ότι, ρε Βασίλη, δεν ήρθαν τα χρήματα από την Αθήνα, γιατί δεν με πιστεύεις. Ας σας πω αμέσως. Γιατί η πρόνοια λέει τα στείλαμε. Ένα χαρτί ήρθε. Ήρθε ένα χαρτί και θα σας στείλουμε τα χρήματα. Από το χαρτί του ειδοποιητήριου μέχρι να έρθει και η παράς. Υπάρχει μια απόσταση. Δεν ήρθανε ακόμα. Και εγώ τι θα φάω, τι θα πω. Να σου δώσω 5-10 ευρώ. Να σου δώσω. Δεν έχω παραπάνω την στιγμή. Να σκουδίσεις να πας στην ευχή του Θεού, πηγαίνεις μέχρι την Παρασκευή, μα τσιμφθούν. Αυτό να σου δώσω. Άλλο δεν υπάρχει. Τώρα πάρω τηλέφωνο να μάθω αν είναι η παράδοση. Πάντα τηλέφωνο. Πληρώθηκε αυτός ο άνθρωπος τελικά. Την Παρασκευή μας πέρασε. Όχι. Πήρε, πεινάω του λέει. Και η απάντηση είναι, μέχρι την Παρασκευή, κράτα την πείνα σου. Γιατί θα βρεθούνε. Αυτό. Του βέβαια θα σου δώσω 5-10 ευρώ να πα τα φάσει. Εντάξει. Να και, μα είναι δυνατόν τώρα. Ένα καρβέλι. Έτσι. Ναι, και ο Βουνάτσο τώρα στη Μυτιλίνη δεν είναι στο κέντρο τη Αθήνα να πει ότι ξέρει, μπαίνουμε στο γραφείο του Υπουργού, του λέω δώσ' μου. Στη Μυτιλίνη είναι. Και στα νησιά, Σάμο, Χίο, Μυτιλίνη, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο έρχονται οι πολιτικοί. Μπαραμπαμπαμ, μπαραμπαμπαμ, ξέρετε, κάθε 28η και 25η και λένε φυλάτε θερμοπύλες. Κολοκύθια τούμπανα. Οι θερμοπύλες θέλουν ψωμί, θέλουν φαΐ, θέλουν δύναμη, θέλουν γιατρό, θέλουν φάρμακα. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό το πεινάω, κύριε Αυτιά, έβγαινε κραυγή του. Έτσι. Ακούσατε πώς το έλεγε. Έτσι το πεινάω. Έτσι πεινάω. Είναι. Θέλω να σας πω δηλαδή, κάτι. Δηλαδή δεν είναι ντροπή. Κυρία Κατσαρίνα. Θα σα την ψυχή του άνθρωπο. Γιώργο, ναι. Θα σα εκκληδιάσω στον αέρα, γιατί ούτε εσύ το γνωρίζει. Να μην τα δίνουν και να τα καθυστερούν. Κυρία Γαρφαλιά, ναι. Επιτρέψτε μου λίγο. Ναι. Δεν είναι ο μόνο που πεινάει. Ναι, είναι και. Θέλω να πάρετε ένα στυλό στο σπίτι σα ή στο κινητό σα. Ναι. Σημειώστε έναν αριθμό 210-65-26-818. Τι είναι αυτό. Γιώργο, είναι η στέγη γερόντων. Πού, εδώ. Θα σου πω τώρα αμέσως. Μου στείλανε ένα μήνυμα πριν από λίγο στο Facebook. Ναι. Η στέγη γερόντων περνάει δύσκολα. Είναι 45 γέροι εκεί. Ναι. Στην κυριολεξία πεινάνε. Ναι, ηλικιωμένοι. Μίλησα πριν από λίγο στο τηλέφωνο για να τεστάρω ότι είναι όλα εντάξει. Σε ποιο μέρος είναι. Η διεύθυνση είναι Υπήρου 15, ναι. Στην Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή. Για όσους ανεβαίνετε από το κέντρο προς την Αγία Παρασκευή. Ξαναπέστο πάλι. Είναι δύο φανάρια πριν την εκκλησία. Στέγη. Στέγη γερόντων. Και κάτι άλλο, Μάγδα. Στην Αγία Παρασκευή. Γιώργο, είναι σαν να το στέλνουμε στον πατέρα μας και στη μάνα μας. Εμένα το λες τώρα. Στέγη γερόντων. Στην Αγία... Στέγη γερόντων στην Αγία, Αγία Παρασκευή. Τι τηλέφωνο. Ακούστε με, θα σας πω τον αμέσως. Είναι στη διεύθυνση Υπήρου 15 στην, ναι, Αγία Παρασκευή. Το ξέρετε, κύριε Παπογιάννη. Όσοι μπορείτε, ναι, σήμερα. Ναι, 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 το ιδιωτικός φορέας είναι, ναι, ναι, ή δημόσιος. Τι είναι. Είναι της εκκλησίας είναι. Της εκκλησίας είναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ορίστε, το τηλέφωνο είναι 210, ναι, με συγχωρείτε, 210-65-26-818. Εκεί λοιπόν σήμερα, Γιώργο, θα πάμε κι εμείς μετά. Εγώ θα πάω μετά την εκπομπή. Θα πάμε εκεί, στη στέγη γερόντων. Ελάτε να μας βρείτε εκεί.
Εκεί θα είμαστε. Στο λέω τώρα, ναι. Σε ευνηδιάζω. Ζητώ συγγνώμη. Είναι θετικό ευνηδιασμό. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, εκεί κάνουν ένα παζάρι. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα μου το είπε η κυρία Μαρία, μπράβο που της. Είναι θελόντρια. Στο τηλέφωνο μίλησα τώρα μπράβο πριν της. Από 3 λεπτά. Τα ακούσατε. Και μου λέει η Μάγδα μου, γιατί την πήρα τυχαία την γυναίκα. Δεν ήξερα καν και ποια είμαι. Και μου λέει η Μάγδα μου, σήμερα κάνουμε ένα παζάρι 11 με 6. Έφερε ο κόσμο εκεί πράγματα που του περίσευαν και τα δίνουν έτσι ώστε να μαζέψουν χρήματα. Δηλαδή πουλάν ένα φουλάρι, ένα πραγματάκι, μικρό στυλό, οτιδήποτε με μικρά ποσά. Να τα συγκεντρώσουν για να τα δώσουν για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουν για φαγητό. Το συγκινητικό που λες. Αυτό μου πει Μαρία. Θέλω τώρα. Να πω και να δώσουμε ένα μήνυμα. Πάμε. Ότι σε τέτοιες στιγμές, και το έχει δείξει η ιστορία μας κλπ, πρέπει να φανεί η αλληλεγγύη. Και από πού να φανεί η αλληλεγγύη. Ναι. Έχουμε μια κατηγορία συμπολιτών μας που έχουν, είναι ευκατάστατοι. Δεν θα πάω, έχουμε άλλη μια κατηγορία που έχουν κάνει την μπάζα τους λόγω της φοροδιαφυγής. Είναι καιρός. Οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα, όποια κατηγορία και αν ανήκουν ο πλούτος τους, πρέπει να έρθει ήρθε η ώρα να γεννήσει ναι. αυτή την αλληλεγγύη. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Αφού το κράτος δεν μπορεί. Ναι. Πρέπει λοιπόν η αλληλεγγύη αυτή να διαφανεί και ναι. φαίνεται σιγά σιγά. Και τώρα, χάρη, χαρούμε... η εκστρατεία του Σκάι, και αυτό που τώρα, Μάγδα... 500.000 ευρώ εφάπαξ στη Βουλή. Αυτός πρέπει να δώσει... 150.000 ευρώ εφάπαξ στη Βουλή. Έχουν δύο γειτόνες... Και έχουμε σκοτωθεί στη δουλειά. Από εξωρνό. Ένα λεπτό. Έχουν δύο γειτόνες πρέπει να δώσει τον έρθρο. Εφημερίδες σήμερα. Όποια εφημερίδα και αν ανοίξετε, 75% αφορολόγητο οι βουλευτάδες και 150.000 εφάπαξ στη Βουλή. Τι πράγματα είναι αυτά, πάμε τι κανόνες είναι αυτές, τι μπαταργές είναι αυτές. Γιατί δώσαν σκανά σε έπ και μπήκανε. Γιώργο. Και εσύ. Όχι 150, 550.000. Και 500, 000. Ναι. Άλλες εφημερίδες. Πάμε σε διάλειμμα γιατί θα πω κι άλλα.